Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι με τους Οριμαγδός. Θέλετε να συστηθείτε. Συγγνώμη. Καλησπέρα, εγώ είμαι ο Στάθης. Παίζω μπάσο. Εγώ είμαι ο Γιάννης Κιθάρα. Εγώ είμαι ο Γιώργος, στη φωνή. Και εγώ είμαι ο Βαγγέλης, στην μπάνα. Εσένα σε ξέρω, εντάξει. Τα έχουμε ξαναπεί. Ναι, τα έχουμε ξαναπεί, ναι. Ωραία, θέλω να μου πείτε, καταρχάς, γιατί ο Οριμαγδός, έτσι, αν και το λέτε σε ένα τραγούδι, αλλά θέλω να το πείτε έτσι πιο περισσότερα λόγια. Πότε ξεκινήσατε, γιατί και αν έχετε προηγούμενη εμπειρία από γκρουπ. Εσάς δεν σε ρωτάω. Όχι, έτσι κι αλλιώς αρμόδιος για αυτά είναι ο Γιάννης, γιατί αρχικά ήταν ένα άτομο, που ξεκίνησε την μπάντα. Οπότε ας τα πει αυτός. Είναι τρεις ερωτήσεις. Κατάλω στην πρώτη. Γιατί ο Οριμαγδός. Όταν πήγαινα σε συναυλίες, παιδί μου, γενικά, σε σχεδιμάτα συναυλίες κατά κύριο λόγο, αν ήταν πάρα πολύ καλή συναυλία, με τους φίλους ας πούμε, συνήθιζα να λέω ότι αυτή η μπάντα π.χ. η Γάμισε ήταν το Λάιος και το Οριμαγδός. Είναι μια αρχαία λέξη, η οποία σημαίνει παθαντικός θόρυβος. Και θεώρησα ότι κολλάει σε αυτό που παίζουμε. Ωραία. Η δεύτερη ερώτηση ήταν... Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία από γκρουπ, αν παίζατε, αν οτιδήποτε. Ο καθένας από εσάς δηλαδή. Να συνεχίσω. Ξεκινάζει. Λοιπόν, θα τα πάρουμε τη σειρά. Η πρώτη μπάντα που ξεκίνησα ήταν μαζί με το Στάφ στο Ηράκλειο. Στην Κρήτη. Η πρώτη. Παίζαμε Death Rush, Exec λεγόμασταν. Πώς? Exec. Okay. Εντάξει, από τον γκρουπ επειδή ήμασταν ξεσφυτητές, κάποια στιγμή έλαβε ένα τέλος. Μετά έκανα τους Vomit Beach, μια μπάντα έτσι πάλι thrash and roll, ας το πούμε. Είναι κάποιος να το χαρακτηρίσουμε. Μετά με το Βαγγέλη, κάναμε τους Iniquity. Παρόμοια φάση με τον Ρωμαδικό, ήμασταν δύο τότε. Heavy metal παίζαμε κλασικό. Δεν θα περιμένω να μη συμμετείχε ο Βαγγέλης. Δεν χρειάζεται να ρωτάς. Εννοείται. Γιατί κάνω, Βαγγέλη, είσαι ένας άνθρωπος, παιδί μου, πάνω να το πεις ότι κάνω αυτό, θα βοηθήσει, δεν σου πει όχι, πολύ δύσκολα. Και λέγω τις φιλίες. Ναι. Αυτό. Ωραία. Σωστά, θα συνεχίσω εγώ, ναι. Εμείς θα την κάνουμε το Γιώργο, νομίζω, από την πάντα. Στο σχολείο εκεί, δεν είναι γυμνασίου, αρχής ηλικίου, μια πάντα που ήταν heavy metal. 98. Πιο πριν. 97. 98, νομίζω, διαλύσαμε. Ναι, σωστά. Δεν πήγε να δω, δεν πήγε. Κακή χρονιά. Ναι, καλά σου πήγε καλά. Εντάξει, πρόβλημα είχαμε κάνει και πολύ. Είχαμε την κάνει δικά μα, αλλά δεν κάναμε κάτι ουσιαστικό, ούτε χωράψε, ούτε τίποτα. Του Bloodrop, έτσι. Bloodrop, ναι. Πώ? Bloodrop. Bloodrop. Θα γω να πούμε. Ναι, ναι. Μετά είχαμε κάνει πάντα στο σχολείο πάλι έτσι. Thrash παίζαμε και πολύ, στο Bastator. Μετά Κρήτη κάναμε κάνα δύο παντίτσε, ήταν και μια δουλειά που παίζαμε μαζί. Διαλυθήκανε κι αυτέ. Και όταν ήταν στην Αθήνα, μετά. Α, στο Σύνδικο που παίζω ακόμα. Παίζουμε punk rock και πολύ. Αυτό. Και ο Οριμαγδός στο τέλος. Τώρα, τελευταία προσθήκη στο βιογραφικό μου. Ο Γιώργος, κάτι ανέφερε ο Στάθης. Ναι, βέβαια, βέβαια. Εντάξει, τότε σαν παιδάκια κάναμε την πρώτη μας κίνηση τότε στην Λιούπολη, στο Πι συγκεκριμένα που γελάμε. Μετέπειτα έκανα κι εγώ κάποια προσπάθεια. Πάντα επειδή ήμουν πολύ κουλός για να παίξω οτιδήποτε, πάντα τραγούδαγα. Και στην πρώτη μπάντα της Bloodrop. Οπότε αρχές 2000 φτιάξαμε τους Mental Defiled Brand Thrash. Μετά βέβαια το 2004 μπήκα στους Αντίδραση. Που κλείνω 20 χρόνια σχεδόν τώρα. Εν τω μεταξύ είχα μπει και στους μπήκα 2008 περίπου στους Van Definition. Κάποια άλλα projects εδώ και εκεί, σαν Μαϊντανιλίκη και τα λοιπά, να περνάει η ώρα. Πλέον και στο Οριμαγδός και τελευταίο project τώρα που ασχολούμαι είναι την Creating Spectacle. Και να πω ότι στους Mental Defiled εννοείται ήταν και ο Βαγγέλης που είχε χωρίσει, δεν έλειπε ποτέ. Και συνεχίζουμε. Τώρα ο Βαγγέλης δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ξεκινήσει, δεν θα μας κολλάει. Πρέπει να αφήσω όμως κάτι, δεν γίνεται. Πες δύο. Δεν πεις και τι είσαι κάτω μπάντες που. Όχι, εντάξει, παιδί μου. Ναι, έχω παίξει εγώ σε αρκετές μπάντες. Μία από τις πρώτες, έτσι για να αναφέρω κάποιες τουλάχιστον καθοριστικές για μένα.
η πρώτη μου, ας πούμε, ενεργή μπάντα ήταν η Overcast. Παίζαμε από το 97-98, παίζαμε thrash, παραδοσιακό thrash τύπου Creator και τέτοια. Τώρα μετά έχω παίξει σε κάποιες μπάντες. Θα αναφέρω, όπως σου είπα, κάποιες οι οποίες ήταν σημαντικές για μένα. Χαοτικό τέλος, που ήταν από τις αγαπημένες μπάντες έτσι κι αλλιώς, και συμμετείχα από την επανένωσή τους και μετά, το 2011 και μέχρι το 2019. Τώρα συνεχίζουν με καινούρια σύνθεση, αλλά είναι και πάλι ενεργοί. Κάνανε πρόσφατα και κάποιες συναυλίες. Μετά Παροξυσμός, η οποία είναι μια, ίσως η μόνη δικιά μου μπάντα που έχω ξεκινήσει εγώ. Όπως προαναφέραμε, έχω παίξει και στους Mental Defiled μαζί με τον Γιώργο και στους Iniquity μαζί με τον Γιάννη. Στους Cold Eye που μας έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν. Αυτές κάποιες ενδεικτικές μπάντες έτσι, ας πούμε και τους Sacral Rage, είναι heavy metal μπάντα στην οποία, εντάξει, ας πούμε, ήμασταν στο ίδιο ύφος με τους Iniquity που παίζαμε με τον Γιάννη. Κάποιες από τις βασικές μου μπάντες. Ναι, είναι πολλές περισσότερες, αλλά ας πούμε αυτές τώρα, ναι, γιατί λέμε. Ωραία. Έχει όνομα η μασκότ. Εντάξει, ούτε σκέφτεστε να βάλω. Θα μπορούσα να είμαι εργάτης, ξέρω εγώ. Πώς? Εργάτης, ηλεκτρολόγος. Α, οκ. Ένας μεγάλο πάνω ηλεκτρολόγος. Ωραία. Από πού ακριβώς είναι το ηχητικό απόσπασμα που ακούγεται στην αρχή του δίσκου? Είναι από ηχητικά της δολοφονίας του Πάρλου Φίσα. Είναι συνομιλίες που βγήκαν στην επιφάνεια μετά το φόνο. Από τους συνεργούς του εγκλήματος, ας πούμε, και της εγκληματικής οργάνωσης. Ναι, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομα, αλλά ήταν... Νίκος, νομίζω λέγεται. Ναι, ήταν αυτός ο οποίος έλεγε ότι είχαν κάνει το πέσιμο στο στέκι στον Πειραιά για να βρουν συγκεκριμένα το Φίσα. Ναι. Κάποια στιγμή, ναι. Ναι. Και δεν είχαν καταφέρει τουλάχιστον έτσι όπως το έλεγε, δεν είχαν καταφέρει να τον βρουν. Ήταν έτσι κι αλλιώς στόχος. Θα ρωτήσω, καταρχάς, Γιάννη, ξεκίνησες μόνος σου. Είχες γράψει μουσική στίχους όλα? Μες στην καραντίνα, ναι. Ωραία. Όταν μπήκαν τα παιδιά στο group, συμμετείχαν σε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, εντάξει, κάθε μουσικός βάζει, ας πούμε, την πινελιά του, ας πούμε. Ναι. Όχι, δεν συμμετείχαν. Ήταν εξ ολοκλήρου εγώ αυτό το πράγμα. Αυτό ξεκίνησε, αν πούμε ότι κάπως ξεκίνησε στην καραντίνα, αυτή τη διετία. Και ο λόγος ήταν, ρε παιδί μου, αυτή η χούντα που ζούσαμε εκείνη την περίοδο, γιατί μόνο έτσι μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Δηλαδή, να θυμηθώ τώρα, κάνε το εμβόλιο υποχρεωτικά, στείλε μήνυμα για να βγεις, πήγαινες μια βόλτα μέχρι τις 5 ώρα. Όλα αυτά ήταν πρωτόγνωρο. Ακόμα, ξέρεις, τα λέμε, είχε κάνει εντύπωση. Αυτός εντός εισαγωγικών εμφύλιος των εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων. Δηλαδή είδανε χαλάνε φιλίες, ας πούμε, χρόνων. Αλήθεια. Ότι δεν το έκανες και θα με κολλήσεις, θα ψοφήσω, θα... Ναι, ίσχυε αυτό το πράγμα. Το οποίο αυτό το πράγμα, έτσι όπως το βίωνα εγώ, μου θύμισε καταστάσεις από αυτές που λένε οι πιο παλιοί, ρε παιδί μου, στη Χούντα. Ότι βρίσκανε έξω για τρία άτομα, ξέρω εγώ, αστυνομικοί, ας πούμε, τους μαζεύανε, ναι, γιατί κάνετε, σε οτιμάζετε, ας πούμε, κάποιο της επανάστασης. Οπότε... Ζήσαμε και πρωτόγνωρα πράγματα, δηλαδή δεν τα είχαν ζήσει ούτε κάποιοι. Ναι. Εγώ θυμάμαι, συγκεκριμένα, μιας και που είμαστε εδώ στο στούντιο, στο Ignite. Και είμαστε και στο Ignite, μπράβο, δηλαδή. Να το πούμε και ευχαριστούμε και τον Τζορτζ για τη φιλοξενία, ότι υπήρχε ένα παραθυράκι, κάτι, να βγάζουμε ένα χαρτί με τις ευλογίες, υποτίθεται, της υπηρεσίας και να λέμε ότι ανήκουμε σε κινηματογραφικό, ηχογραφικό συνεργείο, κάτι τέτοιο. Οπότε είχαμε αυτό το χαρτί, το οποίο δεν έλεγε με κάποιες ώρες πηγαίνουμε για πρόβα ή να κάνουμε ό,τι κάνουμε, και αλωνίζαμε τόσο λίγο ελεύθερα. Οπότε ευχαριστούμε και για αυτό τον Γιώργο. Γιατί ο Γιώργος το ανακάλυψε. Το ανακάλυψε.
Μην τα λες αυτά, γιατί τώρα ξανάρθω να καταλήγα και να... Σβήστε. Οκ. Ωραία, άρα θα ρωτήσω τον Γιάννη, αφού έχει κάνει όλο αυτό που έχει κάνει τον Ισπάντα στην καραντίνα, γιατί προτείνεις ελληνικό στίχο. Εντάξει, υπάρχει μια προφανής απάντηση για να καταλαβαίνουμε. Η προφανής απάντηση είναι αυτή που σκέφτεσαι και αυτή που σκεφτόμαστε όλοι, ότι μπορούσα να εκφράσω καλύτερα με τον ελληνικό στίχο. Και ήταν κάτι και για μένα από αυτό, δεν το είχα ξανακάνει αυτό το πράγμα στο παρελθόν. Και νομίζω ότι ήταν κατάλληλη στιγμή εκείνη την περίοδο να βάλει ελληνικό στίχο. Ωραία. Τώρα στη διασκευή που έχετε κάνει στο Metal Anarchy, το Warfare, αυτό ήταν επιλογή δική σου ή το αποφασίσατε κάπως όλοι? Ομόφωνα. Ίσως μια πρόβα, συλλογική. Ωραία. Γιατί μπορεί να μου πείτε, γιατί αυτό το συγκεκριμένο... Θέλει να μιλήσει κάποιος όλοι και συγκεκριμένο. Γιώργο, είσαι... Εντάξει, μουσικά θεωρώ ότι είναι αρκετά κοντά σε αυτό που παίζουμε πλέον, σε αυτό που είχε γράψει ο Γιάννης δηλαδή, που μας ψήσαν και μας φέρανε όλους μας να παίξουμε. Από εκεί πέρα, επειδή και ο στίχος είναι ελληνικός, είναι σε, ας πούμε, ελεύθερη μετάφραση, και επειδή εγώ γενικά, όπως είπα πριν, στις μπάντες που έχω συμμετοχή, είμαι κουλός, δεν παίζω, δεν κάνω τίποτα, αλλά ασχολούμαι αρκετά με στίχους και όλο αυτό το... πράγμα. Οπότε ήταν και ένα challenge να το φέρω σε ελληνική διασκευή και ακριβώς, ναι. Και επειδή και όλοι μας αρέσουν οι Warfare, είπα να το κάνουμε... Είναι και επιρροή. Είναι και επιρροή. Και μάλιστα είχε βγει και ο Λίγο και είχε πει... Ναι, μας είχε στείλει μήνυμα από τον τραγουδιστή της μπάντας, ότι αν ποτέ έκανα live, ας πούμε... Γιατί αυτό είναι ο ενεργός, δεν κάνει πλέον, δηλαδή το έχει διαλύσει, το έχει σφυρίξει. Ότι αν ποτέ έκανα live, θα ήσασταν εσείς η μπάντα που θα άνοιγε. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω τι συναυλίες που έχετε παίξει ως τώρα, που έχετε συμμετάσχει. Απαντάει όποιος θέλει, έτσι. Ναι, ναι. Να πάρουμε το λόγο. Πρώτη ήταν στο... Η πρώτη ήταν στο Πραγόπουλο. Ήταν στην κατάληψη κτήματος Πραγόπουλου μαζί με Rampage, Blood Race. Ήταν κάτι άλλο. Αυτή τρεις, όχι, τρεις ήταν το πρώτο live μου. Αυτό το θυμάμαι σίγουρα. Τώρα μετά... μετά ήταν η Κρήτη. Όχι, μετά ήταν η Θεσσαλονίκη. Καρδίτσα Θεσσαλονίκη, με τη σειρά. Ναι. Το οποίο ήταν ένα tour μαζί με τους Γιάκουζα, στους οποίους μάντεψε πως παίζει τίπανε. Sorry για να σας λάθω, πρέπει να αναφέρω ότι αυτό που είπα πριν με τις μπάντες μπορεί να τσατήσει πολύ κόσμο, γιατί άφησα έξω πολλές από τις βασικές μου μπάντες. Sorry, απλά δεν ήθελα απλά να κάνω name dropping τώρα πόση ώρα, ναι. Οκ, ναι, παίζω και στους Γιάκουζα, ναι. Εντάξει, απλά αυτό βοήθησε, γιατί επειδή τα παιδιά και από τις δύο πόλεις βάζαν τα έξοδα, επειδή είχαμε κοινό ντράμερ, βοήθησε ας πούμε στην αρχή πιο οικονομικά το πακέτο. Ναι. Είναι μία μικρή. Είναι ένα σύν, αλλά και φυσικά γουστάρουμε και την πάντα. Ναι. Μετά. Μετά ήταν η Κρήτη που παίξαμε στο Ηράκλειο, στη ΣΤΟΑ. Με την έφερε λίγο τέτοιο. Είχαμε ανέβει και στη Θεσσαλονίκη. Όχι, η Θεσσαλονίκη. Αγκρεσίβα Ράπτορ. Ναι, αυτό ήταν μαζί με τα μικρά. Μετά ήταν στο Ίδρυμα. Με τη Σεκεράτ και πριν καταβούληση. Και οι τελευταίες πρόσφατες που ήταν και λίγο πιο μαζικές, ας πούμε, πιο μεγάλες, ήταν στο Γκαλοπάρ, Punk Against the Capitalist, το οποίο είχε πάρα πολλές μπάντες. Και είναι μια διοργάνωση, είναι με DIY, αλλά ξεπερνάει τα DIY στεγανά, ας πούμε, είναι λίγο πιο επαγγελματικά δομημένη και φτιαγμένη. Και τελευταία που παίξαμε ήταν το Metal Solidarity. Το 2, το Part 2, που αυτό είναι, έχει περισσότερο metal ηχόχρωμα, αλλά... Πανκνοτροπία. Και πανκνοτροπία, στο πούμε, για αυτό το DIY. Ωραία. Λοιπόν, μια που το είπατε τώρα, το είπε ο Γιώργος δηλαδή, θέλω να πείτε τη σκέψη σας για το DIY. Τι είναι, πώς το βλέπετε εσείς. Θέλει κάτι να ξεκινήσει. Αυτό θέλει. Κάνε εσείς θεωρείτε ότι επισύστη στην DIY. Κοίταξε, μιλώντας προσωπικά πάντα, η όλη έννοια της αυτοοργάνωσης εννοείται με βρίσκει οπαδό, υποστηρικτή, εθελοντή, τα πάντα.
είναι για μένα ο σωστός τρόπος, είναι ο τρόπος που θέλουμε να κινούμαστε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ λίγο πολύ ότι οι μπάντες με τις οποίες δεν είμαστε τέλος πάντων DIY είναι λίγο αναγκαίο κακό, περισσότερο για το ύφος της μουσικής και για την απήχηση που μπορεί να έχει στον κόσμο. Οπότε και είμαι υπέρ και μπορώ να πω ότι βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο θέμα της οργάνωσης, στο θέμα της υποστήριξης και γενικά στον τρόπο που κινείται αυτή τη στιγμή το DIY κίνημα στην Ελλάδα. Θα πω περισσότερο στην Αθήνα, δεν λέω στην Ελλάδα, γιατί okay, παρακολουθώ μια ομάδα, μπορώ να δω το πώς κινείται όταν πάμε, είμαστε φιλοξενούμενοι στον χώρο τους, αλλά δεν μπορώ να δω κάτι και να το σχολιάσω τέλος πάντων αντικειμενικά. Οπότε για το θέμα της Αθήνας μπορώ να πω ότι όσο και αν χτυπάνε στέκια καταλήψεις, κάπως βρίσκεται χώρος αυτή τη στιγμή για, για αυτόν τον τρόπο έκφρασης τέλος πάντων. Οπότε γενικά βλέπω φως, απλά θα πρέπει λίγο να προσπαθήσει λίγο παραπάνω και το κοινό να σεβαστεί αυτή την προσπάθεια που γίνεται για κάτι καλύτερο. Δηλαδή, να μην μένουμε στο παίξε πάνγκρε, αυτό είναι για μένα λίγο το καλό, αλλά να μην μένουμε σε αυτό. Δηλαδή, να φροντίζει και ο κόσμος και την υποστήριξη, το κουτί, την καθαριότητα, την οποιαδήποτε μορφή εθελοντισμού. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη απλά να είναι το κλαμπ σου για αυτό το βράδυ. Δεν μιλάω λες και υπάρχει αυτή η νοοτροπία μόνο. Μην παρεξηγηθώ, απλά είναι ακόμα αρκετά ισχυρή και θα έπρεπε αυτό κάποια στιγμή να αλλάξει και η ζυγαριά να γύρει αυστηρά προς την πλευρά του κόσμου που σέβεται αυτές τις διοργανώσεις. Οπότε ναι, αυτή η άποψή μου για το όλο θέμα του DIY το 2023. Ωραία. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι το DIY κινείται ίσως σε διάφορες ταχύτητες. Για αρχή το DIY να πούμε ότι δεν σημαίνει τσάμπα και χήμα λίμπα. Πολλοί το θεωρούν αυτό, παιδιά δεν είναι αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να έχεις απαιτήσεις να βλέπεις μπάντες, να έχεις έναν αξιοπρεπή ήχο, να έχεις φτηνές μπύρες, αλκοόλ, μέρτς, οτιδήποτε και να μην το σέβεσαι και να το υποστηρίζεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει, το κουτί είναι απαραίτητο. Το κουτί είναι η μοναδική σχέση που μεταξύ διοργανωτών, μπαντών και κόσμου που δεν έχει κάποια ουσιαστική, δεν υπάρχει κάποια εμπορική άλλη δραστηριότητα. Είναι καθαρά, δίνεις κάτι για το σκοπό. Δεν είναι ούτε μπύρα για την οποία υπάρχει εμπορική δραστηριότητα, ούτε μπλουζάκι το οποίο έχει πληρωθεί υπάρχει εμπορική δραστηριότητα, ούτε CD, ούτε βινήλιο, ούτε πάει λέγοντας. Υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο αυτό. Αυτό. Το οποίο βοηθάει στην ουσία να δούμε τα έξοδα, δεν είναι ότι μπαίνει κάτι στην τσέπη. Είναι ό,τι πιο αγνό σαν DIY ενίσχυση. Πρώτο κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Όλες οι μπάντες, ανεξαρτήτως του ύφους μουσικής που παίζουν, η συντριπτική πλειοψηφία είναι DIY. Γιατί πληρώνουν οι ίδιες τα όργανα τους, πληρώνουν οι ίδιες τις πρόβες τους. Πληρώνουν τις περισσότερες φορές οι ίδιες τις ηχογραφήσεις τους. Οπότε υπάρχει μια πιο σφαιρική αντίληψη για το τι είναι το DIY, do it yourself, το ακρονίμιο. Από εκεί και πέρα στο εξωτερικό, επειδή πολλοί και εμάς έχουμε πάει και εξωτερικό και τα έχουμε δει, τα πράγματα δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με την ελληνική ή αθηναϊκή, ας το πούμε, που γνωρίζουν πραγματικότητα. Εκεί έχουν κάνει άλματα μπροστά. Ελπίζω κάποια στιγμή, εντάξει, τα δείγματα είναι θετικά, να μπορέσουμε να τα ακολουθήσουμε. Όσο ο κόσμος αρχίζει και σέβεται, κατανοεί, δημιουργεί αυτό το safe space στις συναυλίες, γιατί δεν είναι μόνο να αφήνεις χρήματα στο κουτί, να μην παίρνεις μπύρες σε το περίπτερο, να φαίνεις αλκοόλ απ' έξω και να στηρίζεις την κάβα και τις μπάντες. Είναι να έχεις το νου σου και για τον άλλον δίπλα σου. Να έχεις το νου σου και για την μπάντα που παίζει πάνω. Okay, πετάμε κουτάκια, να είναι άδεια παιδιά. Έχουμε φάει άπειρα κουτάκια, να είναι άδεια. Και γενικά ήθελα να αυτό, να μιλήσουμε τα παιδιά, μην τα μονοπολίσουμε εμείς. Τα καλύψα τα παιδιά, δηλαδή δεν έχω κάτι άλλο έτσι βαρύγδοπο να προσθέσω. Το μόνο ίσως που θα ήθελα έτσι και εγώ να πω είναι ότι αυτός είναι και ο λόγος που αποφασίσαμε ο δίσκος να έχει τη χαμηλότερη δυνατή τιμή.
Γιατί εντάξει, δεν βγήκε τελείως DIY ο δίσκος. Μπορεί να λέμε DIY, ο δίσκος βγήκε από δύο εταιρείες. Mm-hmm. Τώρα μικρές, τρεις μάλλον, συγγνώμη, απλά η μία είναι εντελώς. Κάτσε από ποιο βγήκε, Punk and Loud. Punk and Loud και Scarecrow και του Βαγγέλη. Πάλι, με και εκεί. Πάλι, και εκεί. Και εκεί. Οπότε, επειδή τώρα εντάξει, η μία από αυτές τυχαίνει να έχει και μαγαζί, ας πούμε, καθαρά ζει από αυτό, η άλλη και τόσο, γιατί είναι μπειραρία, παύλα, δισκάδοκα, ας πούμε, θέσαμε λίγο, ασκήσαμε βέτο, ότι η τιμή του δίσκου θα είναι αυτή, στα 14 ευρώ, ας πούμε, για να το πάρει οποιοδήποτε. Γιατί και τιμές, όπως ξέρεις, των βινιλίων έχουν ξεφύγει. Ναι, δηλαδή πλέον αγοράζουμε δίσκους επειδή είναι φετίχ. Ναι, ναι. Απλά για να μην το αφήνουμε να ακούγεται, λες και μας πιέσαν οι εταιρείες να το βάλουμε. Αυτό ήταν μια κοινή απόφαση. Μετά από παρότρινση του Γιάννη, της μπάντας, ας πούμε. Αυτό λεπτό θέλα και μόνος πριν κάνω προς το Βαγγέλη. Έλα, παίξε τύμπανα. Ότι θέλω αυτό το πράγμα να βγει βινίλιο. Και ήμουν διατεθειμένος να βάλω τα λεφτά της ζέπη όλα μόνος μου. Δεν το πενεύω, απλά να ξεκαθαρίσω τι εννοώ. Ναι, αυτό. Τώρα είπα και τα παιδιά κάποια πράγματα. Έτσι και να λύσουμε τι είναι το DIY σε κάθε πράγμα, θα μιλάμε εδώ μέρες. Καλά, ναι. Οπότε θα δώσω το λόγο στο Στάφη. Είχε μια μεγάλη συζήτηση, να έχουμε κάποιος μεταξύ μας πόσες φορές. Νομίζω ότι τα πάντα παιδιά όλα και εμένα έχουν καλύψει. Αυτό που θα πω είναι ότι όσο η μουσική δεν γίνεται εμπόριο και παραμένει τρόπος έκφρασης, θα είναι σίγουρο στο DIY χώρο. Από εκεί πέρα, εφόσον υπάρχει ένα σκοπό πάντα από πίσω, θα είμαστε κι εμείς εκεί αλληλέγγυοι και όσο μπορούμε να βοηθάμε, όπως μπορούμε ο καθένας. Mm-hmm. Αυτό με λίγα λόγια. Ωραία. Τώρα που λέγαμε αυτό, δεν λέγαμε, εσείς λέγατε για το DIY, έχετε σκεφτεί, μάλλον έχετε αποκλείσει το ενδεχόμενο. Ξέρω τι είναι αυτό τώρα, να παίξετε, ας πούμε, στο μαγαζί. Είναι κλασική κουβαλία. Το έχετε συζητήσει κι εσείς, φαντάζομαι. Μας έχει προταθεί για αρχή. Και από διοργανωτές και από άλλες μπάντες να παίξουμε σε μαγαζί. Προς το παρόν θα κινηθούμε εκεί, εγώ θεωρώ. Πρέπει να είναι κάτι τρομερά εξαιρετικό, μουσικό, αποθυμένο. Εγώ ίσως εκεί να έκανα κάποια εντός. Δηλαδή εννοείς να έρθει κάποιο γκρουπ από το εξωτερικό που να γουστάρει, να έρθουν οι World Fair, ας πούμε, και να συνεχίσουν να έχουν παίξει. Δεν θα παίζατε. Το σκεφτόσαστε. Εντάξει, ανάλογα. Σίγουρα. Ναι, θα το ζυγίζαμε. Εντάξει, θα. Εντάξει, ανάλογα. Ποιος τους φέρνει, υπό ποιες συνθήκες έρχονται. Δηλαδή. Α πούμε και εμείς στους δικούς μας όρους, δηλαδή δεν είναι τυφλό, ναι. Εντάξει, σίγουρα ο ενθουσιασμός θα υπάρξει, βέβαια, μου στην αρχή. Θα πούμε ναι, θα παίξουν. Αλλά μετά θα το ζυγίσουμε. Και όπως είπα και εδώ, είχε γίνει πρόταση ήδη με μεγάλο γκρουπ σε φεστιβάλ και την απορρίψαμε. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Το μετανιώσατε. Όχι. Δεν το έχουμε μετανιώσει, αλλά το είχαμε κάνει τελικά. Ναι, ναι. Δεν είναι. Δηλαδή, αν κάτι γίνεται τέλος πάντων με αγνέ, όσο πιο αγνές προθέσεις και πούμε ότι πάμε για το παδιλίκι, ο διοργανωτής είναι ok, το μαγαζί είναι όσο πιο ok γίνεται, τίμιο προς εμάς, τίμιο προς τις μπάντες γενικά, έχει καλή συμπεριφορά προς τον κόσμο, δεν έχει νοοτροπία πορτιέριδες, δεν έχεις όλο το αντίτιμο, δεν μπαίνεις, δηλαδή έστω να υπάρχει μια ελαστικότητα σε κάποια βασικά πράγματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εντάξει, υπάρχουν μερικοί χώροι που είναι λίγο πιο ελαστικοί από τους άλλους. Ίσως να το σκεφτόμασταν υπό κάποιες προϋποθέσεις, αλλά προσωπικά δεν ξέρω αν θα έρχονταν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω ιδιαίτερα το DLR. Όπως προανέφερα, είναι το είδος μουσικής έχει οδηγήσει πολλούς από εμάς να έχουμε παράλληλα πορεία και σε αυτό το χώρο. Γιατί απλά δεν είναι και το κατάλληλο κοινό για να παίξεις, ξέρω εγώ, death metal, το DIY κοινό της Αθήνας, τέλος πάντων. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα υπήρχε ιδιαίτερη απήχηση από κάτω τώρα, ή τουλάχιστον τώρα πλέον μπορεί να υπάρχει κάποιος κόσμος που να γουστάρει και αυτό το είδος, αλλά δεν είναι. Δηλαδή οι περισσότεροι, ξέρεις, θέλουν να ακούσουν είτε punk, είτε κάτι τέλος πάντων κοντά σε αυτά τα πράγματα τα που έχουν συνηθίσει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξέρω, post-punk, punk, κάτι τέτοιο. Και να συμπληρώσω. Είναι καλά, sorry, ειδικά heavy metal παραδοσιακό, που εγώ πήγα παίζω σε μπάντες, δεν υπάρχει πιθανότητα. Δηλαδή θα βγαίναμε και στην καλύτερη θα γελάγαμε. Okay. Ακριβώς. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δημιουργήθηκε και το Metal Solidarity, ας το πούμε.
για να μπορεί και το heavy metal, το πιο παραδοσιακό ή το πιο δύσκολο στο DIY, να βγει και λίγο παρά έξω. Το ένα την είναι αυτό, το δεύτερο, και είναι και απάντηση σε πολλούς που λένε γιατί με κάποιες μπάντες παίζετε σε μαγαζιά και ας πούμε τους ρημαδός είστε κάθετοι. Δεν είναι υποκριτικό, είναι αυτό ακριβώς που ο Βαγγέλης. Είναι το ύφος και το είδος της μουσικής και του κόσμου που θα φέρει. Ναι, αν ήθελα να παίζω για την πάρτι μου, δεν θα έκανα live. Δηλαδή θέλω να το μοιράζομαι αυτό με κόσμο. Αν ο κόσμος από κάτω χλεβάζει αυτό που κάνω, δεν βρίσκω κάποιο λόγο να το κάνω. Δηλαδή δεν είναι ότι κάθε μουσική που παίζω πρέπει να είναι ταγμένη στο σκοπό. Δηλαδή υπάρχουν και ανάγκες πέρα του σκοπού, μουσικές εννοώ. Δηλαδή, okay, οι οποίες καλύπτονται φυσικά και στην πρόβα, αλλά κάποια στιγμή θες να το μοιραστείς και με κόσμο. Ο οποίος κόσμος δεν είναι και ανάγκη να είναι αντίθετων πεπιθήσεων. Δηλαδή, μπορεί ξαφνικά να βρεθεί σε ένα μαγαζί και όλοι να είμαστε πάνω κάτω στο ίδιο κλίμα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι ακόμα και στο π.χ. θυμάμαι live στο κύτταρο, Razor, με τον κόσμο να είναι ό,τι σχεδόν βλέπεις στα DIY live, δηλαδή να ανεβαίνει κόσμο στο μικρόφωνο την ώρα που παίζουν οι Razor και να φωνάζει ο φασίστες κουφάλες έρχονται κρεμάλες, δεν τα βλέπεις ενώ συχνά, αλλά υπάρχουν και φορές που ξέρεις. Και γενικά εντάξει, από ένα σημείο και μετά μη γελιόμαστε, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν έχει αυτή τη μορφή, τέλος πάντων, δεν έχει δώσει το παρόν σε κάποιο μαγαζί. Δηλαδή, όσο υποκριτικό είναι να παίζουμε, τόσο υποκριτικό είναι το να πεις ότι DIY, αλλά θα πάω να δω τους Stranglers, θα πάω να δω τους B-Model Army, θα πάω να δω τους Radio Birdman ή θα πάω να δω κάποια μπάντα που μου άρεσε όταν ήμουν μικρός, αλλά DIY με την μπάντα μου. Οπότε ναι, μία ή άλλη, αναγκαίο κακό όπως σου είπα και όλα τα ταξινομώ εγώ τουλάχιστον ανάλογα και με το χαρακτήρα τους. Δηλαδή είμαι αρκετά χρόνια μέσα σε αυτά τα μαγαζιά, ξέρω τι ρόλο βαράει ο καθένας. Μερικοί με τον τρόπο τους με έχουν κάνει να μην πατάω στα μέρη τους. Μερικοί άλλοι, οκ, okay. Εντάξει. Είναι θέμα ηθικής, ρε παιδί, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος κανόνας. Γι' αυτό και είμαστε και εδώ οι τέσσερις και στα λέμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κατακρίνω κάποιον που κάνει live σε μαγαζί. Είναι δικαίωμά του. Είναι ο καθένας πώς το βλέπει. Είναι εντάξει, είναι άλλοι θέλουν μαγαζιά, θέλουν manager. Δεν είναι κακό, καλά κάνουμε παιδιά, απλά εμείς δεν αισθανόμαστε εμείς καλά με το να παίξουμε, ας πούμε, σε μαγαζί με ρημάδους. Στάθη, εσύ τι λες? Όχι, θα συμφωνήσω και εγώ. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν ένα πράγμα που είχαμε συζητήσει στην αρχή και όλα που είχαμε πει. Το πήγε τέσσερι μέσα στην μπάντα και κάνουμε τις χώρες. Λέγαμε, ωραία, τώρα που ξεκινήσαμε να παίζουμε τα τραγούδια, ωραία, live δει. Είμαστε και εδώ, είμαστε και εκεί. Τα είχαμε βάλει κάτω και. Και χωρίς μεγάλη συζήτηση, συμφωνήσαμε σχεδόν αμέσως, ας πούμε. Ότι η μπάντα ήταν DIY, να έχει σκοπό, θα έχει άποψη, θα στηρίζει καταστάσεις και πάμε. Αυτό. Όχι μαγαζιά. Είναι πολύ βασικό αυτό που είπα πριν, ότι το κάνουμε επειδή γουστάρουμε και δεν υπάρχουν κανόνες. Είναι άλλοι που θέλουν να παίρνουν σε μαγαζιά. Ναι. Είναι πρόβλημα. Ωραία. Θέλει κάποιος να συμπληρώσει κάτι σε αυτά που είπατε για το DIY? Ναι, όχι. Εντάξει, ωραία. Θα σας αφήσουμε. Θα μιλάμε αιώνες. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, το punk ήταν και είναι ακόμα πολύ πολιτικοποιημένο. Ωραία. Το metal, οκ, είχε κοινωνικά μηνύματα, μπορεί να έχει ακόμα. Εντάξει. Εγώ δεν ακούω πλέον metal, σύγχρονο εννοώ. Δηλαδή, αν ακούω, έχω κολλήσει με τα παλιά, ας πούμε. Τώρα μου θυμίζουν την εφηβεία, δεν ξέρω τη φάση. Το πιο σημαντικό είναι το 89, μάλλον. Πρέπει να είναι το 8. Εσείς πιστεύετε ότι και γενικά το metal έχει κατηγορηθεί και για το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή ότι υπάρχει, ας πούμε, μια black metal σκηνή, η οποία είναι εθνικοσοσιαλιστική, υπάρχουν ρατσιστικά, ξέρω, μηνύματα, ξέρω, και τέτοια. Δεν εννοώ ανάποδα, εννοώ ευθεία μηνύματα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι κρυμμένα ήδη. Μπράβο. Όχι, σε ίσα. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει άλλη metal σκηνή? Υπάρχει όντως? Επειδή εγώ δεν το ξέρω. Υπάρχει κάτι? Δεν ξέρω. Υπάρχει ένα αντίπαλο δέος, ας πούμε. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που είπες. Είπες για το punk ότι είναι πολιτικοποιημένο. Είπα ότι είναι εμπολής, ήταν και σήμερα είναι εμπολής. Ναι. Πάντως ξεκίνησε πολιτικοποιημένο. Εντάξει, εγώ κάτι... προσωπικά δεν το πιστεύω αυτό. Ούτε εγώ το πιστεύω. Να σου πω γιατί. Εξελίχθηκε. Ναι, όχι, εννοείται. Α πει ο Γιάννη.
Αν πούμε ρε παιδί μου ότι το punk ξεκίνησε από τους Sex Pistols. Καλά, εντάξει, οκ. Θέλω να σου πω ότι ήταν από το σύγχρονο παιδί μου που έκανε το punk και τα κτλ. Βγήκε από πολυεθνική. Από την Vertigo. Οπότε για μένα το punk ξεκίνησε σε άπιο. Virgin, νομίζω. Virgin ή Vertigo. Virgin, οκ. Πολυεθνική, αυτό. Αυτό σαν πρώτο σχολείο, ας πούμε εδώ. Απλά δεν είναι αυτό. Γενικά δεν είχε καμία. Πώς θα το πω. Δηλαδή οι μπάντες οι οποίες είχαν κάποιο σαφές μήνυμα ήταν ελάχιστες. Δηλαδή μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80 δεν υπήρχαν ιδιαίτερα πολλές μπάντες που να ήταν έντονα πολιτικοποιημένες ή κάτι το οποίο να σου έλεγε ότι το punk είναι αυστηρά στα αριστερά, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, φλέρταρε λίγο γενικά με την ακρότητα σε κάθε τομέα, σε κάθε γήπεδο. Δηλαδή, η έννοια του φρικιού ήταν πολύ πιο ισχυρή από το θέμα του αναρχικού ή του κομμουνιστή. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι. Σίγουρα υπήρχαν κάποιες μπάντες και στα 70s και μπορεί να ήταν και αρκετές, αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε το punk ίσον, λέμε τώρα, mm-hmm. αναρχία. Ή γενικά αντιφασισμός. Mm-hmm. Δηλαδή, να, Suzy and the Banshees, έβγαινε, ξέρω εγώ, ντυμένη με στολή Χίτλερ με σβάστηκα στο χέρι. Six Pistols μπορεί να είχαν το image, ξέρω εγώ, με το κομμάτι Anarchy in the UK, αλλά δεν ήταν πολιτικοποιημένοι, δεν είχαν μέσα κάποιο μήνυμα γενικό, ας πούμε. Δηλαδή, για μένα, από αρχές 80, 82, 83 άρχισαν οι μπάντες λίγο να έχουν ένα είτε αντιπολεμικό είτε αναρχικό background και μετά να παγιώνεται αυτή η κατάσταση, κατά τη γνώμη μου, μετά το παράδειγμα της Crash Records. Δηλαδή η πρώτη επαφή πραγματικά με το στρατευμένο punk ήταν αυτή, σαν κίνημα εννοώ, κάτι του στυλ ότι ο καθένας στο δικό του περιβάλλον και στη δικιά του πραγματικότητα θα έχει πλέον αντλήσει από αυτή την κατάσταση των Crash και της Crash Records κάτι. Δηλαδή στην Αμερική μπορεί να πήρανε λίγο το γενικότερο αντιρατσιστικό κίνητρο ή το θέμα της αντιεμπορευματοποίησης. Δηλαδή pay no more, βάλε ό,τι τιμή θες. Οπότε ναι, δεν ξέρω. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν κάνω ιστορική αναδρομή, απλά με βάση αυτά που έχω εγώ στο κεφάλι μου, με το τι θυμάμαι, δεν νομίζω ότι υπήρχε πιο πριν κάτι μαζικό σαν σκηνή, το οποίο να έχει κοινή ιδεολογία. Mm-hmm. Ο καθένας ήταν με το τέτοιο, δηλαδή είτε πιο glam, είτε πιο horror, είτε πιο whatever, ξέρω εγώ, προσωπαφρικιά, απλά καταστροφή, χάος, δεν ξέρω και εγώ τι. Και κάποια στιγμή συνυπήρχαν, δηλαδή ένα βασικό παράδειγμα για μένα είναι την ίδια χρονιά π.χ. το Anarchy and Peace με το Chaos and Violence. Δηλαδή Exploited Crash λέμε τώρα. Δηλαδή ήταν σαν να σου λέγει ότι δεν είμαστε απαραίτητα αντίθετοι, αλλά ό,τι είπες θα πω το ανάποδο. Έτσι για τη φάση. Ναι. Οπότε εγώ δεν θεωρώ ότι. Εντάξει, κτλ. Ότι είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Τώρα, για να επιστρέψω στο metal και να κλείσω εγώ να βάλω μια τελεία τουλάχιστον για μένα, θα πω ότι όχι, δεν νομίζω ότι ποτέ είχε ένα σαφή προσανατολισμό. Προσωπικά δεν μπορώ να σου πω ότι με ενοχλεί. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα ήθελα να φέρω σε αυτή την κατάσταση metal bands που έχω μεγαλώσει. Δυστυχώς τα 80's ήταν μια πολύ σεξιστική δεκαετία. Δεν ξέρω αν οι στίχοι είχαν να κάνουν με την πραγματικότητα, αλλά δεν ξέρω αν όντως οι θηλυκότητες της δεκαετίας είχαν όντως αυτή την αντιμετώπιση που πιστεύω ότι την είχαν, να σου πω την αλήθεια. Πολύ κρίμα, αλλά ναι, δεν ήμουνα εκεί. Ήμουνα, αλλά δεν ήμουνα εκεί για να τα ζήσω, προς το πω. Το 85 γεννήθηκα. Αλλά δεν μπορώ να κριτικάρω αυτές τις μπάντες για το τότε. Θεωρώ ότι το όλα έτσι ήταν. Mm-hmm. Δηλαδή, ίσα ίσα που με κάνει να βγάζω περισσότερο το καπέλο σε αυτούς που εναντιώθηκαν σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Mm-hmm. Δηλαδή, στις που αναφερθείς σε μπάντες που είπα, όπως τους Crash π.χ. ή τέλος πάντων Subhuman, σε όλες αυτές τις αγγλικές μπάντες ειδικά που έδειξαν την εναντίωσή τους σε όλο αυτό το κλίμα.
Αλλά ναι, προσωπικά δεν έχω βλέψεις και δεν με ενδιαφέρει να εξευγενιστεί αυτή η κατάσταση του metal. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει νόημα να πάρεις κάτι το οποίο φτιάχτηκε υπό κάποιες συνθήκες, όποιες και αν ήταν αυτές, και να το φέρεις στα δικά σου μέτρα. Αν το αγάπησες, το αγάπησες. Καλά, αυτό είναι άλλο, εντάξει. Ναι. Τώρα, δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να σκεφτώ, λέμε τώρα, τους Wasp ή κάποια μπάντα οι οποίοι έχουν μέσα κάτι προβληματικό, έντονα προβληματικό στοιχείο και να τους σκεφτώ να λένε άλλους στίχους με άλλο ήμα, αλλά με αυτό το δίσκο. Δηλαδή, οκ, okay, όπως σε κάθε μορφή τέχνης, παρουσιάζονται μέσα, δηλαδή όπως και σε μια ταινία, πολλά προβληματικά στοιχεία. Ναι. Στα δίνουν στο πιάτο, δεν είναι ανάγκη ότι σου λένε κάντα. Εντάξει, οκ, okay, μερικοί μπορεί να σου λένε και κάτι. εσύ, δηλαδή, στο κεφάλι σου είναι μετά πώς θα τα πάρεις και τι θα κάνεις. Δηλαδή, υπήρχαν και μπάτες, να, ξέρω εγώ, οι mentors, ένα παράδειγμα, ονομάζαν το είδος τους rape rock και μιλάγανε τους για βιασμούς, για κακομεταχείριση στις γυναίκες, ουρολαγία. Κομμάτι σαν με τσοφλό, ναι, αυτό. Ό,τι. Αυτοί δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο συγχωροχάρτη. Δηλαδή, εντάξει, τα έχουν κάνει. Τα έχουν πει όλα. Ό,τι μπορούσε να σε εκνευρίσει, λέμε τώρα το έχουν πει. Αλλά τώρα για μπάντες, λίγο πιο σλίζει. Εντάξει. Οκ, okay, δεν μπορώ να το πάρω σε σοβαρά, εγώ προσωπικά. Okay. Κλείνω εδώ. Ναι, εγώ για το πάνω πιστεύω ότι δεν ξεκίνησε καθαρά πολιτικοποιημένο και ταγμένο. Πιο πολύ ήταν σαν πνεύμα αντιλογίας και αυτό που και ο Βαγγέλης, τα φρικιά ενάντια στον καθοσπρεπισμό. Ναι, και questioning everything, ας πούμε. Εξελίχθηκε σαφέστατα στη μεγάλη πλειοψηφία πολιτικοποιημένα. Τώρα όσον αφορά το metal, επειδή υπάρχει αυτό το καρκίνωμα του black metal, δεν εννοώ μουσικά, εννοώ σαν ιδεολογία. Στιχουργικά και στάσεις, ας πούμε. Και... Ακριβώς, ναι. Δημιουργήθηκε και ένα και μια τάση μέσα στο black metal να υπάρχει και το αντιφασιστικό black metal. Δηλαδή κάποιοι βγαίνουν και το πρόταγμά τους είναι ότι εμείς θα παίζουν black metal men, αντιφασιστικό όμως. Μου θυμίζουν, όπως είπα, τους πάνκιδες, τους πρώτους που πήγαν ενάντια στο ρεύμα. Μετά θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Βεβαίως, ναι. Τώρα όσο αφορά τα άλλα είδη μουσικής, θεωρώ ότι δεν βοηθάει και η θεματολογία που θέλει να έχει το metal. Δηλαδή, μεν λένε για δράκους και πριγκίπισσες. Mm-hmm. Οι άλλοι λένε για σπλάτερ ταινίες. Mm-hmm. Θεματολογίες που, ναι, μεν θα κόλλαγε και το πολιτικό μέσα, το αντιφασιστικό, αλλά έχουν αποφασίσει, δημιουργήσαν την έκφρασή τους, να μην το εμφανίζουν εκεί. Yeah, όπως, ας πούμε, και φαντάζομαι και άλλες μπάντες που συμμετέχουμε, δεν έχουν σαν κύρια θεματολογία την πολιτική, την αριστερά, τον αντιφασισμό. Βάζουν άλλη θεματολογία γιατί υπάρχει ένας πλουραλισμός στη μουσική και την έκφραση. Αυτά από μένα. Γιάννη. Ας πει ο Βαγγέλης αυτό που ήθελε. Σχολείο. Όχι τίποτα, εγώ απλά ήθελα να πω για τον black metal συγκεκριμένα ότι επειδή είναι ένα είδος το οποίο στην ουσία αυτό που προβάλλει είναι η γενικότερη ακρότητα και το όλο anti-humanity θέμα, δεν νομίζω ότι από τη φύση του, ενώ άκου τι γίνεται, η προ-90s πλευρά του black metal ή αρχές 90s τέλος πάντων, η οποία προσωπικά είναι και αυτή που με καλύπτει εμένα μουσικά, δηλαδή πριν ξεκινήσουν τα γεγονότα τα καλά στην Νορβηγία. Ναι, δηλαδή εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα του σκανδιναβικού ήχου, δηλαδή μου αρέσουν περισσότερο άλλα πράγματα τέλος πάντων. Το παλιό ελληνικό, τα παλιά βραζιλιάνικα, μπάντες όπως η Masters Hammer από την Τσεχία. Πιο πολύ άλλο κλίμα τέλος πάντων. Μεσογειακό θα το έλεγα, παρόλο που δεν έχει να κάνει γεωγραφικά, θα το έλεγα περισσότερο σαν ήχο. Τα περαμένω το οποίο. Ναι. Ότι το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το αντιφασιστικό black metal έχει πολύ περισσότερους εχθρούς από όσους φαντάζεται, μόνο και μόνο για την κόντρα που πάει στη φύση του black metal, την ίδια. Δηλαδή είναι, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το αναφέρω, αλλά είναι αυτή τη στιγμή σαν, όντως όσο οξύμορο ακούγεται το ναζιστικό punk,
τόσο είναι και το αντιφασιστικό black metal για, για κόσμο ο οποίος δεν είναι καν ακροδεξιός. Mm-hmm. Απλά σου λέει ότι, ξέρεις, είναι ένα είδος μουσικής το οποίο φτιάχτηκε για την αποστροφή στο ανθρώπινο είδος. Πώς να το πω, δηλαδή για ποια ανθρωπιά μιλάς, mm-hmm. για ποιον αντιρατσισμό, για ποια αλληλεγγύη. Καταλαβαίνω, εννοείται, και την πλευρά του Red Anarchist Black Metal, αλλά δεν ξέρω το κατά πόσο υπάρχει λόγος να φέρεις τα πάντα στα μέτρα σου. Mm-hmm. Δηλαδή, η πλειοψηφία των μπαντών έτσι κι αλλιώς δεν παίζουν αμιγώς Black Metal. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, η πλειοψηφία των μπαντών που ανήκουν σε αυτό το είδος είναι μία μίξη crust με Black Metal τάσεις. Άρα, ναι, δεν είναι ότι είναι, ξέρεις, black metalάδες ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πολύ λίγες. Να, έχουμε μια ελληνική μπάντα που ανήκει σε αυτό το είδος, η οποία είναι black metal, πραγματικά, η Spectral Lore, που είναι πολύ ενεργό το, το παιδί στα κινηματικά, ας πούμε, και στη DIY φάση, οπαδικά, δεν συμμετέχει με την μπάντα του ή κάτι τέτοιο, αλλά έχει κάποιες μπάντες οι οποίες είναι ταγμένες στο σκοπό. Ο συγκεκριμένος είναι μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις αμιγώς black metal μπάντας, η οποία είναι ταγμένη και οι οποίοι δεν έχουν και ιδιαίτερα, βασικά νομίζω δεν έχουν κάνει στιγμικό περιεχόμενο σχετικό με πολιτικά ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Απλά η μπάντα είναι ταγμένη εκεί. Αυτή είναι μια, έτσι, ένα φωτεινό παράδειγμα αυτής της πλευράς, αλλά δεν είναι, είναι πολύ λίγες οι μπάντες που το κάνουν αυτό. Ωραία. Mm-hmm. Γιάννη. Κοίταξε, γενικά, ρε παιδί μου, μεγαλώνοντας, αυτό που έχω καταλάβει λίγο και αυτό που προσπαθώ να κάνω, ας πούμε, είναι να ξεχωρίζω τον άνθρωπο από τη μουσική που ακούει. Mm-hmm. Δεν μιλάω τώρα για φασισταριά, έτσι. Αυτή είναι blacklist, mm-hmm. τους ξεχνάω, ας πούμε, δεν ασχολούμαι καν. Αλλά μπορεί κάποιος να, να λέει ότι είναι punk π.χ. και να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Το ότι είσαι punk και παίζεις punk μουσική, δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό. Mm-hmm. Προσπαθώ, πρέπει, μάλλον θέλω να δω έμπρακτα το ποιόν σου. Δηλαδή λίγο αυτό το έχουν υποθεί κατά καιρούς, παιδί μου, και σε άλλες συνεντεύξεις και λοιπά, ότι ο μεταλλάς που είναι αντιστός και πάει και σπούνε έτσι και να αλλιώς όχι. Για μένα μετράει ο άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτό το λέω λίγο πέρα από τα μουσικά, ας πούμε. Mm-hmm. Προτιμώ αυτό δηλαδή και να κρίνω ανθρώπους, όχι ανθρώπους βάσει μουσικών ακουσμάτων, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι το, το πιο βασικό για μένα. Στάθη. Δεν νομίζω ότι θα συμπληρώσω κάτι, δηλαδή θα ήταν αρκετά καλά και όλα αναλύσαμε. Εντάξει, σίγουρα πάνε και με μια μουσική η οποία τουλάχιστον σήμερα την ξέρουμε για την τάση αυτή που έχει. Μπορεί να το μην ξεκίνησε έτσι. Σίγουρα η metal είναι μια μουσική η οποία έχει σπαθί τσεκούρι άλογο, έχει γκορ, έχει σεξισμό, έχει τα πάντα. Είναι πράγματα τα οποία ξεκινήσαμε να το πούμε μικρά παιδιά, πράγματα τα οποία τα έχουμε δηλαδή σημαδεμένα μέσα μας πριν καν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πράγματα έξω από αυτό το καλούπι τέλος πάντων. Εντάξει, σήμερα μεγαλώσαμε, οριμάσαμε, προχωράμε μπροστά. Εντάξει, mm-hmm. ο καθένας πιστεύω διαλέγει τον δρόμο του και δεν νομίζω λέτε, ότι θα πρέπει να είμαστε στα είδη το ότι αυτό το είδος έχει αυτό το πολιτικό αντίκτυπο στάνταρ. Mm-hmm. Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει. Αυτό δεν θέλω να βάζω καλού και δηλαδή του πηγαίνει μέτρο στο πάνω. Γενικά, okay, υπάρχουν κάποια πράγματα που θυμίζονται τουλάχιστον τον κάθε είδος, αλλά μέχρι εκεί δεν σημαίνει τίποτα δεν είναι απόλυτο. Mm-hmm. Αυτό. Ωραία. Σημασία έχει αυτό που, που καταλήγεις. Αυτό. Mm-hmm. Όχι από που ξεκινάς. Ναι, σωστό είναι αυτό. Εντάξει, ναι. Σωστό είναι. Είδα, ας πούμε, παράδειγμα τώρα, αν έφτασε στο μυαλό ο Ζή, που ξεκίνησε, ρε παιδί μου, πέτυχε σε μια μπάδα του Black Sabbath, την εργατική τάξη μπορού και έκανε το The Osbournes. Θα μου πεις θα η πρέζα, μπορεί να. Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι τρελαμένος αυτός γενικά. Είναι πολύ ωραίο παράδειγμα. Είναι πολύ ωραίο παράδειγμα. Το 1970 ήταν και που δινόταν η ευκαιρία να το κάνει, θα το έκανε. Έτσι πιστεύω εγώ. Μπορεί, μπορεί. Δηλαδή, ναι, είναι κάπως ο άνθρωπος. Απλά αυτό, βλέπεις αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ξέρεις τον είχες Θεό κάποτε. Ναι. Και λες τώρα για ποιο λόγο, ας πούμε. Γιατί παίζει σου Black Sabbath. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, ρε παιδί μου, okay, δεν μειώνει. Η μουσική, η μουσική δεν χάνει την αξία ναι. της, έτσι. Mm. Απλά θα το λέω, εγώ πιο παλιά, ρε παιδί μου, φαντάζομαι και τα παιδιά, δεν ξέρω πόσο πολύ, ας πω για μένα. Ερχόταν εντά δεν πάντα από την Αμερική, από την Ευρώπη. Ήθελα να γνωρίσω από κοντά αυτό το καλλιτέχνη, ας πούμε. Να πεις πως είναι ο άνθρωπος. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Δηλαδή, σαν πιτσιρικάς, ήθελα να του μιλήσω. Μίλησα με 5-6, είδα ο Βιδέ. Και δεν, ας πούμε. Απομυθοποίηση. Κρατάω τη μουσική, μένω σε αυτή.
Περιττό δηλαδή να σου πω ρε παιδί μου ότι εμένα πολύ αγαπημένο μπάντ είναι η Run Wild. Mm-hmm. Και φημολογείται, ας πούμε, ότι ο τραγουδιστής είναι πεδραστής, που για μένα είναι. Mm-hmm. Σαν να είναι χρυσαυγίτης, ας πούμε, τέτοιο πράγμα. Mm-hmm. Μπορεί και χειρότερο πεδραστής, mm-hmm. καθότι πατέρας, ας πούμε, τώρα μια κόρη. Mm-hmm. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα τώρα, τη μουσική να την υποβάλλω από πάνω μου, ας πούμε, και από μέσα μου. Mm-hmm. Κοίτα, άμα είναι κάτι που σε έχει καθορίσει, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, ναι. Εντάξει, ναι. Δεν μπορώ δηλαδή να πετάξω τους δίσκους. Ναι. Απλά δεν θέλω επαφή με αυτόν τον τύπο, ας πούμε, και να το δω στον δρόμο, ούτε για δεύτερο. Το έχεις πλάσει στο κεφάλι σου και το έχεις περάσει από ένα πρίσμα. Το έχω φιλτράρει, ναι. Νεανικής αθωότητας, ας πούμε. Ναι, ναι, αυτό έχει μείνει ανεξίτηλο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι δύσκολο, ναι. Αυτό. Ναι. Απλά δεν θα πω, ας πούμε, ότι αυτός είναι Θεός. Ναι, ναι. Ότι είναι ένα σκουπίδι ανισχύ. Γιατί δεν έχει βγει να το διαψεύσει κιόλα. Κοίτα, καλό είναι επειδή με το έργο ενός καλλιτέχνη, ενός γκρουπ να ταιριάζει με το. Με την ηθική του. Ναι. Αλλά πολλές φορές δεν ταιριάζει. Πρέπει και να διαχωρίζεται, ξέρω. Ναι, διαχωρίζεται. Τώρα, κάποιοι λένε ότι είναι μαλακία, ας πούμε, να ακούσει κάποιον. Όπως λες εσύ για την τραγουδιστή του Ράνι Γουάιντ, ο οποίος είναι παιδεραστής. Σου πει κάποιος, ρε φίλε, και ακούσε παιδεραστή. Εντάξει, εσύ, κοίταξε το. Δηλαδή, ναι. Θα δει εσύ ένα πίνακα, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα του Νταλή, δεν ξέρω εγώ τι. Θα σκέφτεσαι εσύ ότι τώρα αυτό έκανε. Υποστηρίζει τη Μουσολίνη, ας πούμε. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δηλαδή, εντάξει. Δεν είναι ότι το μπορώ. Ναι. Αν, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία μετριάζουν. Λέμε την τώρα εκτίμηση, την εκτίμηση, ναι. Η οποία μπορεί ρε παιδί μου κάποτε να ήταν να βγαίνεις ξέρω με το, με το μπλουζάκι το Running Wild και να σου να ότι ναι, ακούς Running Wild φίλος μου αυτόματα, πώς να το πω. Τώρα πλέον είναι εντάξει σπίτι να πιούμε καμιά μπύρα με Running Wild. Αλλά εντάξει δεν μπορώ και εγώ δηλαδή να σταματήσω. Και εγώ δηλαδή να αντιστοίχως αγαπημένη μπάντα είναι η Judas Priest ξέρω εγώ. Το ίδιο είχε βγει κάποια στιγμή ανεξακρίβωτο για τον drummer τους, μίας περίοδου του David Holland. Ναι, ήταν παιδεραστής, ας πούμε. Ναι, ό,τι και καλά είχε κάνει. Φημολογίες, ναι, εντάξει. Μπορεί και να ισχύει. Ναι, μπορεί και να ισχύει, φυσικά. Αλλά τέλος πάντων ότι υπήρξαν κάποιες καταγγελίες από ανήλικα αγόρια. Ή ανήλικο αγόρι, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν ενικός κριτικός. Που το έκανε και μάθημα, νομίζω. Κάτι τέτοιο. Όπως και να έχει, δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή. Δεν μπορώ να, αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν μπορώ κάθε στιγμή που ακούω ο Judas Priest να σκέφτομαι τώρα ότι. Να διαβάζω το βιογραφικό, ότι έχει κάνει. Ή κάθε φορά που βλέπω ένα πίνακα του Νταλή να ξερνάω επειδή δεν ξέρω και εγώ τι. Αναγκαστικά πρέπει, δηλαδή πρέπει. Ο καθένα βάζει τα όρια του. Βασικά όχι πρέπει, καθόλου πρέπει. Ο καθένα βάζει τα όρια του. Εμένα δεν περιλαμβάνουν το μουσικό κομμάτι, το θαυμασμό ενός έργου. Okay. Αυτό. Ή μια ταινία, αντιστοίχω, γιατί και σκηνοθέτε. Ο Weinstein, δεν ξέρω τι, κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν μπορώ να σταματήσω να βλέπω το. Να ακούω, να θαυμάζω το έργο κάποιου. Βέβαια, ναι. Okay. Τώρα. Μπορεί να είναι και. Μαλακία ερώτηση που θα κάνω, γιατί μάλλον δεν έχει απαντήσει. Αλλά έχετε παίξει και σε punk κοινό. Πες ότι ήταν αμυγός punk και σε σχεδόν αμυγός metal κοινό, δηλαδή στο metal. Δεν το έλεγα. Όχι. Όχι, όχι. Ρε παιδί μου, το Metal Solidarity, ας πούμε το 2, είναι μια διοργάνωση αλληλεγγύης που δεν λέω ότι συμμετείχαν μόνο με τα συγκροτήματα, αλλά συμμετείχαν στις συγκροτήματα του σκληρού ήχου. Από την άποψη ότι έχουμε παίξει κατάληψη, αυτό εννοείς. Η ερώτησή μου είναι αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο metal κοινό και στο punk κοινό, έτσι όπως το έχετε δει εσείς. Ναι. Υπάρχουν. Θα σου πω, επειδή στο Solidarity έτυχε να είμαι στην περιφρούρηση κιόλας, να είμαι μπροστά στο κουτί, ο κόσμος που ήρθε σε συγκεκριμένη συναυλία, στην πλειοψηφία που δεν ήταν κινηματικός. Δηλαδή, πολύ λίγοι ήταν αυτοί που θα έβλεπε σε μια καθαρά punk συναυλία. Οι συγκεκριμένοι ήταν εκτός του DIY. Και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ήθελε η διοργάνωση να επιτύχει να έρθει. Κόσμος να δει τι είναι αυτό. Γιατί κάποιος μεταλλάς, ο οποίος πηγαίνει μόνο σε μαγαζιά, δεν έχει ιδέα τι είναι το DIY, τι είναι η αυτοοργάνωση, τι είναι η αλληλεγγύη με το κουτί. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτόνωρα για αυτόν. Είχε τύχει να έρθει κάποιος να μου ζητήσει POS για να αφήσει. Κι όμως, ναι, μην το γελάτε. POS. Λέω τι POS. Μετά κάποιοι μου λέγανε τι είσοδο έχει. Του λέω δεν έχει είσοδο, έχει ελεύθερη συνεισφορά. Δηλαδή μου λέει τι. Του λέω ό,τι θέλεις, ό,τι κρίνεις, ό,τι πιστεύεις.
Άρα το κοινό λοιπόν αυτό δεν έχει καμία σχέση με το κλασικό πανκ κοινό. Βέβαια, στο κουτί του συγκεκριμένο βρέθηκαν και κάποια αναμνηστικά βασιλόπιτας, κάποια κουμπιά, βρέθηκαν όμως και κάτι 20 ευρώ, κάτι 50 ευρώ που σε punk live δεν υπάρχουν, μόνο πλαστά βρίσκουν. Οπότε θεωρώ ότι ο κόσμος δεν έχει και πολύ σχέση ο κλασικός με τα λάμπ, τον κλασικό πάνκι. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που σε αυτούς ανήκουμε και οι τέσσερις μας, που είναι και μεταλλάδες, ας το πούμε, και πανκάδες και χαρτοράδες. Οπότε υπήρχε και πάρα πολύ τέτοιος κόσμος, ο οποίος βοήθησε μεν τους μεταλλάδες να τους δείξει και να δεις τι γίνεται εδώ. Και κράτησε και τους, ας το πούμε, τους χαοτικούς, τους πανκάδες, τους μπάχαλους ή τους whatever, λίγο πιο σκουλάντες, ας το πούμε, τους ακριβώς. Αυτό τουλάχιστον είδα εγώ από την δική μου. Ωραία. Οι υπόλοιποι. Η μόνη διαφορά είναι ο ήχος, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, και το μαγαζί είχε άλλο ήχο, ρε παιδί. Εντάξει, να πούμε και αυτό το κομμάτι, έτσι. Αν και βέβαια, εντάξει, εγώ δεν έχω παίξει πάρα πολλέ. Δηλαδή, ότι κάναμε ο ρημαδός. Πιο αρμόδιος πιστεύω είναι ο Βαγγέλης και ο Γιώργος να μιλήσουν για αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να τονίσω την αρτιότητα που είχαν οι δύο τελευταίες συναυλίες. Και το Punk Against Capitalism και το Metal Solidarity. Ουσιαστικά, ναι, ναι, ήταν η ίδια διοργάνωση, ήταν τα παιδιά. Αν όχι η ίδια, το 80% 70%. Έχει κάποια αρκετά κοινά. Κάποια αρκετά κοινά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, έχει ανέβει το επίπεδο. Δηλαδή, εγώ που έπαιξα δύο live με, στη Γεωπονική και στο ΦΕΠΑ. Για ΦΕΠΑ η αλήθεια ήταν οριακά παρά ήτανε. Πώς να το πω. Δηλαδή δεν αντέχει ο χώρος τόσο δυνατό και καλό ήχο. Συγκριτικά, ας πούμε, με live, συγγνώμη που διακόπτω, να κάνεις τώρα live με ένα σχετάκι του σπιτιού, ας πούμε, 20 Σάββατο. Καταλαβαίνεις, παιδί μου, ότι η ψαλίδα πλέον έχει κλείσει. Αυτό. Άλλος. Εγώ θα συμπληρώσω ότι είναι οι ομάδες κυρίως πώς το κάνει κάθε μία. Υπάρχουν κάποιες ζωάρες, κάποιες λίγο πιο χήμα, κάποιες λίγο πιο άντε να το κάνουμε να γίνει και αυτό που ίσως δεν έχουμε τόσο πολύ εμπειρία. Τώρα εντάξει, σίγουρα αυτό. Στην πορεία μας και εμείς έχουμε δει πράγματα τα οποία μας έχουν εκθαμβώσει θετικά και αρνητικά αντίστοιχα. Πάντως για αυτό που λες για τη δεύτερη μέρα θα συμφωνήσω ότι είναι huge και πολύ ωραία. Αλλά μην ξέρω ότι και Κρήτη ήμασταν πολύ ωραία και Θεσσαλονίκη ήμασταν πολύ ωραία. Για να μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή υπήρχαν και άλλα live και εκτός της Αθήνας. Και στο τελευταίο χωριό να μας πούνε να παίξουμε, χωρίς ενισχυτές θα παίξουμε. Απλά εντάξει, παιδί μου. Κατά το σκοπό. Κατά το σκοπό. Ο κάθε καλλιτέχνης θα είναι ψέμα να πούμε ότι δεν θα του αρέσει, ας πούμε, να βγάλει και ένα δεν σου πω σου καρύχο. Να είναι λίγο ικανοποιητικά, βέβαια. Α μην έχει σκηνή. Να ακούει αυτό που παίζει, να μην παίζει τα τυφλά. Αυτό. Αυτό όσον αφορά τον κόσμο, και εγώ που είμαι στο δεύτερο μέρος του κοινού, δηλαδή, ότι σίγουρα ένα μεγάλο μέρος του κόσμου είναι ψιλοκοινό. Δηλαδή, αυτοί που θα πάνε στο Punk Live, είναι στο Punk Live. Είναι αρκετό μέρος του κόσμου το ψιλοκοινό. Σίγουρα βέβαια το κάθε είδος έχει το δικό του κόσμο το οποίο συμπληρώνει. Αλλά τόσο μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν είδα. Σίγουρα είδα και κόσμο στο τελευταίο live τουλάχιστον που δεν είχα δει προηγούμενα live, αλλά είδα και πολύ κόσμο που θα δείξει προηγούμενα live. Οπότε κάπου στη μέση δηλαδή. Αυτό θα να πω εγώ. Βαγγέλη, δεν μίλησες. Ναι, ήταν πολύ καλή η διοργάνωση. Πάρα πολύ επαγγελματική, όλα άψογα ήχος. Τα παιδιά τρέξανε για τα πάντα. Ο κόσμος, εντάξει, υπήρχε μια διαφορά από κόσμο. Είδες κάποια άτομα. Απλά να πω την αλήθεια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, υπήρχε ένα μελανό σημείο σε αυτή την προσθήκη κόσμου ξένου με αυτό το χώρο. Το τρόπο διοργάνωση, τέλος πάντων, με αυτό το χώρο. Κάτι το οποίο μου κακοφάνηκε αρκετά ήταν το ότι μου θύμισε αρκετά λίγο τα χρόνια τα metal, όταν ξεκίναγα με τα μεικτά φεστιβάλ στα μαγαζιά, πέντε μπάντες δεν ξέρει καμία η μία την άλλη και όλα αυτά. Είχε πολύ έντονο το στοιχείο το ότι παίζει η μπάντα που έφερε τους 20 φίλους της και οι 20 φίλοι της φεύγουν μετά το τέλος του live. Το οποίο προσωπικά, ξέρεις, δεν είναι ότι δεν είχε κόσμο, δεν είναι ότι κάτι στραβό
θα αντιμετωπίσει η επόμενη μπάντα. Απλά είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, μου κακοφαίνεται λίγο. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο το είχα ξεχάσει ότι γίνεται, πώς να το πω, τόσα χρόνια απέχοντας από αυτές τις διοργανώσεις, και μου το θύμισε με πολύ κακό τρόπο το Solidarity, χωρίς βέβαια να φταίει το Solidarity, έτσι. Γνώσεις, δηλαδή, επαναλαμβάνω, όλα ήταν άψογα. Είναι και η νοοτροπία της ομάδας, ναι. Και όλα ήταν, πώς να το πω, ναι. Παραπάνω από άψογα. Απλά, επαναλαμβάνω, φέρνοντας μάλλον λίγο και κόσμο ο οποίος δεν έχει επαφή καθόλου με αυτό, ήταν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό και δεν μπορώ απαραίτητα να τους πω και κάτι κακό για αυτό. Απλά εμένα μου κακοφάνει, γιατί δεν έχω συνηθίσει καθόλου σε αυτό. Δηλαδή η κλιμάκωση πλέον μια συναυλία για μένα είναι λίγος κόσμος, περισσότερος κόσμος, πολλής κόσμος. Και μετά φεύγουμε για τα σπίτια μας. Αυτή η ανακύκλωση ανάλογα με την μπάντα την είχα ξεχάσει. Και ήταν κακή η υπενθύμηση. Και να το λες ακόμα. Σήμερα δεν θα έρθει. Θέλω να συμπληρώσω κάποιο παιδιά κάτι. Κάπου έχω δει τώρα, και αυτό το μεγάλο λάθος, ότι τώρα εσείς την έχετε χαρακτηρίσει την πάντα ως electrified metal punk. Ωραία. Και θέλω να ρωτήσω γιατί όχι electrified punk metal. Γιατί μπαίνει πρώτα το metal. Δεν παίζει κάποιο ρόλο. Πώς δεν γίνεται. Άρα εγώ μπορώ να τη λέω και electrified punk metal. Αν μου φαίνεται εμένα πιο πολύ punk. Έχουμε Instagram. Στην περιγραφή λέει Electrified Punkified Metal, Metalized Punk. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι Metalized Punk ή Punkized Metal. Punkized Metal, ας πούμε. Άρα το περιγραφή ο καθένας όπως θέλει η καθεμία, ας πούμε. Ναι. Περισσότερο νομίζω έχει να κάνει με το είδος το οποίο όντως παγκοσμίως αναφέρει τους Metal Punk. Αλλά δεν το πήραμε από εκεί. Ναι. Αυθόρμη το ήταν, δεν... Εντάξει. Τον είχε πει κάποτε ο Σιδηρόπουλος σε μια συνέντευξη ραδιοφωνική που είχε δώσει στο Δημητράκα που σπάξε το Μάνα, ότι χώρισε με τον Σπυριδούλα, γιατί η Σπυριδούλα αυτή λέει ήθελα να λέμε στο μπαλκόνι και να κάνουν πολιτική. Εγώ λέει ήθελα να κάνω rock and roll, ας πούμε, που ο στίχος του Σιδηρόπουλου ήταν όντως πολιτικός, δεν ήταν στρατευμένος, αλλά ήταν πολιτικός. Ωραία. Εσείς, επειδή έχετε και τραγούδια που δεν είναι πολιτικά, δηλαδή ας πούμε το Shock Rock δεν είναι πολιτικό τραγούδι. Όχι. Έτσι. Όχι. Εμένα ένα που μου αρέσει πάρα πολύ, κάτσε τώρα να το θυμηθώ, τα νεκροστολισμένα όνειρα, δεν το λες και πολιτικό, εκτός από τις φάσεις που αναφέρει κάτι για την ελπίδα που μπορείς να βρεις εκεί για ένα πολιτικό, ας πούμε. Για αυτά θα σου μιλήσω για αυτό. Ωραία. Εσείς πώς νιώθετε μέσα σε αυτό το, αν υποθέσουμε ότι είναι δίπολο, αυτό που έλεγε ο Σιδηρόπουλος, ότι εγώ παιδιά θέλω να κάνω rock and roll, ενώ η Σπυριδούλα θέλω να λέμε στα μπαλκόνια και να κάνω τους πολιτικούς. Παρ' όλα αυτά η Σπυριδούλα και καλό rock and roll παίξανε και προσπάθησαν να περάσουν και κάποιο μήνυμα. Ναι. Εσείς πώς νιώθετε, ξέρω εγώ, μέσα σε αυτό. Κοίταξε, όπως είπα και στην αρχή, η μουσική και οι στίχοι γραφτήκαν στην καραντίνα. Τώρα πολιτική. Ήταν πολύ έντονο το στοιχείο, όπως πάλι είπα στην αρχή, γιατί καραντίνα, εγκλεισμός, χούντα κτλ. Κτλ. Δεν θέλουμε να κάνουμε πολιτική. Παίζουμε αυτό που να παίξουμε, γράφουμε τους στίχους, έγραψα μάλλον τους στίχους όπως μου βγήκε. Επειδή αναφέρθηκες στο Shock Rock, να αναφέρω ότι ηλεκτρολόγος είναι το επάγγελμά μου, ας πούμε. Οπότε έτσι βγήκε, έκανα το επάγγελμα τραγούδι. Άρα γι' αυτό αναφέρονται και οι συντήσεις, ότι κάτι έχουν κάψει τώρα. Έχουν κάψει οι συντήσεις, αλλά οι συντήσεις είναι και πρώτη μπάντα που με έφερε σε επαφή με τον ηλεκτρικό ήχο. Τυχαία. Από μια κασέτα που άκουσα όταν ήμουν, ξέρω, τάπο δημοτικού, τυχαία σπίτι. Ούτε καν ξέρω πώς βρέθηκε. Απλά πάτησα το πλέον με τον αδερφό μου και κοιταζόμασταν. Τι άκουσα τώρα. Και άλλαξε ο κόσμος. Μας χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα. Να υποθέσω τώρα ότι επειδή είστε πλέον, ας πούμε, συγκρότημα, επειδή και δεν είσαι εσύ μόνο. Ναι. Λέω εγώ τώρα, δηλαδή θέλω να πω ότι ο επόμενος δίσκος, αν συμμετάσχετε όλοι μαζί με κάποιο τρόπο, είτε με στίχους, είτε με μουσική, δεν ξέρω εγώ τι, υπάρχει και μια πιθανότητα να μην έχει κανένα πολιτικό, ας πούμε, μήνυμα. Δεν νομίζω. Όχι. Θα έχει σίγουρα πολιτικό μήνυμα. Όσο μεγαλώνουμε, νομίζω ότι ασχολούμαστε πιο πολύ με τα κοινά και θα έπρεπε να ασχολούμαστε.
Το σαφή προσανατολισμό δεν πιστεύω ότι θα έχει, ενώ ότι ένα κομμάτι με 10 κομμάτια τα οποία ασχολούνται με ένα κοινό θέμα. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα γινόταν και έτσι και δεν έγινε και στον πρώτο δίσκο. Αλλά δεν νομίζω και εγώ ότι θα γράφαμε ούτε ένα δίσκο μόνο χαβαλέ, ούτε ένα δίσκο μόνο περί κοινωνικοπολιτικών. Εντάξει, σίγουρα εγώ δεν γράφω στίχους, στη συγκεκριμένη μπάδα τουλάχιστον, οπότε δεν μπορώ να πω από την πλευρά μου, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα είναι μόνο διάστατο το, στιχουργικά το άλμπουμ. Σίγουρα οφείλει να έχει και κοινωνικοπολιτικό προσανατολισμό. Υπάρχει ανάγκη έκφραση από αυτή την άποψη, όχι οφείλει, λες και πρέπει όχι, να... Όχι, οφείλει εντός εισαγωγικών, ναι, βέβαια. Και θα βγει και αυθόρμητα, δεν είναι ότι... Όχι, δεν θα το βγει. Μα δεν γίνεται να μην γυρίσεις με τις καταστάσεις που ζούμε. Δεν γίνεται να μην σου βγει, να μείνεις απαθής. Και το εκφράζουμε με αυτόν τον τρόπο. Και όποιος λέει, ας πούμε, αυτό ότι δεν ασχολούμαι με την πολιτική, είναι απολιτικ. Η απολιτική ασχολείται μαζί του όμως. Με τον πιο απλό τρόπο. Ένα καφέ πας να πάρεις και τον παίρνεις 2-30. Και το 1,5 ευρώ είναι φόρος, ας πούμε. Άρα η πολιτική ασχολείται μαζί σου. Λοιπόν, τώρα... Έχετε, σαν μπάντα, όταν συσταθήκατε, έχετε κάποιο κοινό ιδεολογικό ή πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή, ρε παιδί μου, να πει, μπορούμε να πάτε και τέσσερις, όχι έτσι όπως το λέω τώρα, μαλακωδώς, είμαστε και τέσσερις αναρχικοί τελείως, ή ο καθένας, ας πούμε, έχει μια άποψη, δηλαδή, μπορεί ο ένας, ρε παιδί μου, να είναι, δεν ξέρω, να είναι τροτσκιστής, ο άλλος, να είναι, δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει μια ταύτιση ιδεών ως προς το όλο θέμα του της γενικής κατεύθυνσης γενικά του αντιεξουσιαστικού κινήματος και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, αλλά δεν πιστεύω ότι κάποιος είναι κάτι, ενώ κάποιος μπορεί να συμπλέψει σε τέτοιο επίπεδο. Έτσι ώστε να πούμε τροτσκιστής, αναρχικός, μαρξιστής, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ωραία. Ναι, κοινά σημεία προφανώς υπάρχουν, αλλά δεν είναι και απόλυτα. Όπως δεν είναι και απόλυτα και τα μουσικά μας, οι μουσικές μας αρέσκειες. Οπότε αυτό είναι καλό κιόλας, δημιουργεί ένα πλουραλισμό και το τελικό αποτέλεσμα βγαίνει αυτό που βγαίνει. Ωραία. Γιάννη. Κοίταξε, εγώ το βλέπω λίγο πιο φιλοσοφικά, ρε παιδί μου. Yeah, θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε ψήγματα αναρχίας. Με ποια είναι εγώ, λέω. Η αναρχία, καταρχάς, για μένα δεν υφίσταται ως πολίτευμα. Να πούμε ότι θα κάνουμε αναρχία. Ότι θα κάνουμε, ξέρω εγώ, κολεκτίβες, θα μαζευτούμε εμείς εδώ οι 6-7 όπως είμαστε και θα πούμε, θα βάλω εγώ την ιδιοκτησία μας ή τη δική σου και θα πάμε έτσι. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Υπάρχει όμως ως βούληση. Επειδή ρώτησες, παιδί μου, αν είχε συσταθεί κάτι, ας πούμε, αυτή είναι και η επιτομή της αναρχίας για μένα. Ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να ακολουθήσει το δρόμο που επιλέγει. Πολιτικά και ηθικά κτλ. Η αναρχία υπάρχει από τους αρχαίους ακόμα. Δηλαδή κοινική, ιστορική κτλ. Κάποιοι βάζουν και τους τραγικούς μέσα, Αντιγόνη. Ναι, ως μήνυμα, ας πούμε. Ως μήνυμα, ρε παιδί μου, είναι που εναντιώθηκε στον Κρέμλιν, ας πούμε, κτλ. Κτλ. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, όλοι έχουμε κάποια δόση αναρχίας μέσα μας. Οπότε, πορευόμαστε έτσι. Στάθη. Το λες με όλες τις σκέψεις που έχουν άλλες. Γιατί τουλάχιστον τον Γιάννη και τον Γιώργο που τους ξέρω δεκαετίες, ξέρω και κάνουν και πολύ παρέα, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ ότι άρε Γιάννη είσαι αναρχικός, άρε Στάθη είσαι δεξιός, άρε το ένα ρε το άλλο. Γιατί πάντα απλά λέγαμε πράγματα, πάντα συμφωνούσαμε, πάντα τα βρίσκαμε, πάντα πηγαίναμε μαζί όπου πηγαίναμε. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο το οποίο μας ενώνει, μας καθορίζει. Είναι οι απόψεις, είναι οι στάσεις, είναι οι απαντήσεις, είναι οι θέσεις που έχουμε σε κάποια πράγματα και που πάνω κάτω αυτό τα παιδιά περιγραφικά πιο πολύ. Για μένα τουλάχιστον, δηλαδή γι' αυτό δεν έχουμε συζητήσει ποτέ τις ξεκάθαρες ταυτότητες να πούμε ότι ταυτοποιούμε έτσι, εγώ εσύ έτσι και αυτό. Μα αυτό σου λέω είναι η επιτομή της αναρχίας. Δηλαδή νομίζω ότι συμφωνούμε σε όλα, έχουμε μια τάση σίγουρα προς εκείνο τον χώρο. Τώρα ξεκάθαρα, ναι, δεν νομίζω ότι θα βαφτιστούμε ή θα. Πούμε ότι αυτό είμαστε ξεκάθαρα. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε δύο γκρουπ, αλλά δύο έτσι αυστηρά, ο καθένας σας, που θεωρείτε ότι είναι οι βασικές σας, οι βασικοί σας σταθμοί, επιρροές, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Πέστε το όπως θέλετε. Δύο. Ναι. Έχεις εντύσει για μένα. Δεύτερο.
Δεύτερο, μάλλον Metallica. Mm-hmm. Ήταν η μπάντα δηλαδή που πήρα τη δισκογραφία μέχρι το Black Album μέχρι το γυμνάσιο. Οκ. Okay. Αυτές οι δύο. Ωραία. Σπάθησες χρονό. Distraction έχω ένα σίγουρα. Στο δεύτερο σκέφτομαι και να διαλέξω. Ο Sodom. Sodom. Οκ. Γιώργο. Θα πω Maiden και Slayer. Maiden. Παραδοσιακά Maiden, ναι, ναι. Mm-hmm. Ιδιαίτερα οι πρώτες δουλειές. Οι δύο πρώτες είναι από τον Τιάνο ή... οι πρώτες... Δεν τα ρωτάνε αυτά. Δύο-τρεις. Αν βάζει και τρίκο πριν. Δύο-τρεις. Κακό. Εντάξει. Βαγγέλη. Εγώ... Celtic Frost και Discharge. Οκ. Ωραίο. Λοιπόν, τώρα θα αναφερθώ σε κάποιους στίχους που έχει γράψει ο Γιάννης, αλλά η ερώτηση είναι προς όλους. Ωραία. Στο τραγούδι που ανοίγει το δίσκο στον κοινωνικό πολέμο. Μπορεί να είναι και προβοκατόρικη ερώτηση αυτή. Μα έχω κόκκινα αστέρια, αυτό θα πεις. Όχι. Όχι, όχι. Λέει... σε ένα μπουκάλι με βενζίνη τα όνειρά μου για ένα κόσμο αντιφασιστικό. Και θέλω να ρωτήσω αν σε ένα μπουκάλι με βενζίνη, ένα μπουκάλι με βενζίνη, ξέρω εγώ χιλιάδες μπουκάλια με βενζίνη, εκατοντάδες, μπορούν να κάνουν τον κόσμο αντιφασιστικό. Δηλαδή... ναι, όχι. Okay. Δεν γίνεται. Έμπρακτα. Είναι σχηματικό, έτσι. Okay. Είναι ποιητικό, σχηματικό, όπως θες πω. Βασικά, έμπρακτα δεν γίνεται. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, το όλο θέμα και το στοιχουργικό έχει να κάνει και λίγο με την... εν μέρει και με τη metal υπερβολή. Mm-hmm. Δηλαδή ότι, ότι η στίχη μέσα σε αυτό το όλο θέμα δεν είναι ότι απλά... πώς να το πω... ήταν να γράψω το γραφικό μέτρο, το αναρχογραφικό μέτρο 10. είναι και λίγο στοχευμένο το να είναι σε αυτή την πλευρά με αυτή την υπερβολή, τέλος πάντων. Δηλαδή, το metal punk metal, πες το πως θες, στο τέρμα του. Mm. Δηλαδή, να έχει όλα τα στοιχεία που μπορεί να έχει μια τέτοια μπάντα. Okay. Από την άλλη, εκεί που έχει φτάσει και η βενζίνη, είναι όνειρο. Μπορεί να το κάνεις ένα μπουκάλι λάδες, κάτι τέτοιο, ναι. Όχι, συμφωνώ με αυτό που είπαν τα παιδιά, ότι είναι και λίγο exaggeration, που λέει, λίγο υπερβολή, χάρη ποιητική αδείας. Στόφη. Όχι, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα ισχύει σε καμία τέτοια πραγματικότητα. Είναι, φαντάζομαι, μια σπίθα που ξεκινά μια πυρκαγιά, ξέρω, κάπως έτσι. Ότι πρέπει να βάλουμε κάποια δραστικά μέτρα κάποιες φορές για να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Αυτό. Και από εκεί πέρα είναι σίγουρα ποιητική αδεία, σίγουρα υπερβολή πάνω στα πλαίσια της metal. Όλα αυτά τα πούμε, παιδιά μου. Ωραία. Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει φασισμός για τον καθένα από εσάς. Γιατί υπάρχουν διάφορες απόψεις. Θα ξεκινήσω από το Στάθη. Από μένα, όχι. Για αλλαγή. Ξέρω. Ναι, για αλλαγή. Φασισμός, οκ. Σίγουρα είναι περιεργό το οποίο προσπαθεί να καταπιέσει κάποιους οι οποίοι είναι λιγότερο δυνατοί, μια κοιτοποίηση η οποία προσπαθεί να δείξει μια ισχύ απέναντι σε κάτι άλλο, μια καταπίεση η οποία προσπαθεί να φημώσει κάποιες ανάγκες. Mm-hmm. Νομίζω κάτι τέτοιο, έτσι, το πιο γενικά. Τώρα, με χάρη συζήτηση, αλλά κάπως έτσι το έχω στο νου. Ναι, άρα δίνεις ένα γενικό πλαίσιο, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα γενικά. Άρα μπορεί να υπάρχει παντού. Σίγουρα, παντού υπάρχει. Okay. Ωραία. Γιάννη. Το φασισμό τον ζούμε καθημερινά. Mm-hmm. Τι θέλω να πω. Φασισμός δεν είναι μόνο το σηκωμένο χέρι, το ξυρισμένο κεφάλι και μια σβάστικα, έτσι. Το φασισμό το βιώνουμε κάθε μέρα στη δουλειά μας, στο δρόμο, στο σχολείο, παντού. Mm-hmm. Από το κράτος το ίδιο. Για μένα αυτός είναι ο μεγαλύτερος φασίστας στις μέρες μας. Που μας ληστεύει καθημερινά. Mm-hmm. Αυτός είναι δηλαδή, για μένα ο επικίνδυνος φασισμός. Γιώργο. Ναι, έχει μια πιο γενική έννοια. Mm. Παρότι είναι μια συγκεκριμένη έννοια, άμα το πας με το... ιδεολογία. Ακριβώς, ναι. Mm. Έχει να κάνει με την καταπίεση, την καταδυνάστευση της ελευθερίας. Mm. Και ό,τι σε περιορίζει για να μπορέσεις να βελτιωθείς και εσύ και να βελτιώσεις και άλλους μαζί σου. Mm. Σε θέλουν σε ένα συγκεκριμένο καλούπι, σε μια συγκεκριμένη σκέψη και να μην μπορείς να αντιδράσεις ή να δημιουργήσεις ή να κάνεις κάτι το οποίο θα αλλάξει το καθεστώς που τους βολεύει. Mm-hmm. Αυτό για μένα. Βαγγέλη. Εντάξει, στο ίδιο
κλίμα και εγώ, δηλαδή θα έλεγα ότι η έννοια του φασισμού στο μυαλό μου είναι περισσότερο κάτι γενικό, ότι δηλαδή καταπάτηση της ατομικής ελευθερίας, πώς να το πω τώρα, γενικά η έννοια του φασισμού έτσι όπως την έχω στο μυαλό μου είναι περισσότερο το όλο θέμα από το θρησκευτικό φανατισμό, από τον οικονομικό, από το οικονομικό στάτους του καθενός, από τις ιδέες, δηλαδή πολλές φορές εγώ θεωρώ ότι βρίσκομαι στο ίδιο τραπέζι σε πολλά εισαγωγικά μου ιδεάτες και οι ιδέες τους δεν έχουν καμία διαφορά με κάποιο δεξιού. Δηλαδή η έννοια του συντηρητισμού τέλος πάντων ή οι όποιες ιεραρχικές στάσεις υπάρχουν στην οικογένεια, στη σχέση, στη φιλία υπάρχουν εκεί, είναι πιο δυνατές από ποτέ. Απλά το ότι αυτοαποκαλείσαι ως αναρχικός κομμουνιστής ή κάτι τέτοιο δεν αναιρεί το γεγονός ότι μπορεί να έχεις μέσα σου πολύ ενεργό, τουλάχιστον αυτό που έχω εγώ ως φασισμό στο μυαλό μου, στις προσωπικές σχέσεις. Τα υπόλοιπα τουλάχιστον με κάλυψαν τα παιδιά. Δεν ξέρω αν μπορώ να προσθέσω κάτι άλλο. Θέλει κάποιος να πει κάτι άλλο γι' αυτό? Είναι γνωστός ο φασισμός. Όλοι τον βιώνουμε καθημερινά. Ωραία. Υπάρχει ένα τραγούδι. Βασικά θα σας πω τώρα, εγώ δεν το λέω αυτό στο group που έχει τύχει να κάνω συνεντεύξεις και τώρα. Τώρα πρέπει να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το album. Δηλαδή γούσταρα πάρα πολύ όταν το άκουσα. Ευχαριστώ. Και μου αρέσει πάρα πολύ ένα συγκεκριμένο τραγούδι, αυτό που λέγεται «Ξεκίνα να σκέφτεσαι επαναστατικά». Ωραία. Και θέλω να ρωτήσω τον καθένα από εσάς, τι σημαίνει κάποιος άνθρωπος να ξεκινήσει να σκέφτεται επαναστατικά, δηλαδή πώς να σκεφτεί, τι να κάνει. Να σταματήσει καταρχάς να πιστεύει ότι με το να απέχει τις εκλογές, ας πούμε, και κατεβαίνοντας μόνο στον δρόμο, ότι θα αλλάξει το σύστημα. Το σύστημα αλλάζει, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι, θεωρώ με τις εκλογές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι εκλογές είναι αυτές που φέρανε τη Χρυσή Αυγή τρίτο κόμμα, φέρανε το Χίτλερ καγκελάριο. Οπότε, το να απέχεις από τις εκλογές σημαίνει ότι δίνεις λευκή επιταγή στο φασίστα, στο δεξιό, να ψηφίσει αυτό που θα θέλει το φασισμό, που είπαμε και πιο πριν. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ναι. Πρέπει δηλαδή λίγο αυτό. Και διαφωνώ και με το σύνθημα το αναρχικό, δηλαδή. Της αποχής. Της αποχής και το απολυτικ. Okay. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Ναι. Νομίζω είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι η τάση του να πλύσει το καλούπι, το οποίο σε βάζει η κοινωνία και αυτά που έχουμε ζήσει είτε από την οικογένεια, είτε από το σχολείο, είτε από το στρατό, είτε από τη δουλειά και οποιοδήποτε. Είναι ότι υπάρχει το καλούπι, υπάρχει κοινωνία, αλλά μπορείς να συμπληρώσεις πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ευχάριστα βγαίνοντας από το καλούπι. Κάνε τους πράγματα για τον εαυτό σου, για τους γύρω σου, πράγματα τα οποία δεν τα ορίζει πλέον το κράτος ή κάποιοι κανόνες. Ο καθένας με τον τρόπο του. Αυτό. Γιώργο. Για μένα είναι να μάθεις να σκέφτεσαι έξω από την νόρμα. Αυτό που είπε και ο Στάθης δηλαδή. Έξω από το καλούπι, έξω από αυτό που βολεύει πολλές φορές και εσένα και αυτούς που στο έχουν επιβάλει. Και έτσι αν αρχίσεις να σκέφτεσαι επαναστατικά, τότε θα δράσεις και όλα σε επαναστατικά. Δηλαδή το ένα θα φέρει το άλλο. Και τότε μόνο θα υπάρχει αλλαγή. Μόνο έτσι. Πάνω κάτω ότι προανέφερα και εγώ και ενώ και τα παιδιά λίγο και στην προηγούμενη ερώτησή σου, ότι γενικά το θέμα της προσωπικής αλλαγής πάνω απ' όλα είναι λίγο το κλειδί τουλάχιστον έτσι όπως το φαντάζομαι, ότι να αρχίσεις, ο καθένας να αρχίσει να σκέφτεται από τα βασικά, από τη συμπεριφορά του, στο θέμα της εργασίας, της σχέσης, της φιλίας, στο ποια είναι η θέση του σε αυτήν την κοινωνία, τέλος πάντων. Δηλαδή,
ακόμα βρίσκω κόσμο ο οποίος θεωρεί ότι χρωστάει στο κράτος. Ενώ ηθικά, πώς θα το πω. Αν νομίζω ουσιαστικά. Ναι, ναι. Γιατί όχι, δεν ξέρω, θα το πω. Πώς θα το πω, ότι και καλά. Ακόμα μιλάω με κόσμο και έχω ένα τεράστιο ερωτηματικό παραμύθι στο κεφάλι μου, το οποίο πιστεύει ότι πρέπει να όλα καλά πάνε και ότι η ατομική ευθύνη είναι αυτή που λείπει, να πάρουμε λίγο περισσότερο την κατάσταση στα χέρια μας για να βοηθήσουμε το κράτος. Μα η ευθύνη έρχεται με την ελευθερία. Αυτά ναι. Είναι σωστά. Είναι αλληλένδετα. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις ένα μόνιμο ανάθεμα. Mm-hmm. Ότι φταίει ο τάδε, φταίει ο τάδε, αυτό. Ναι. Οπότε τουλάχιστον για μένα αυτό πάει λίγο περισσότερο στο πώς θα κινηθεί ο καθένας ατομικά. Για να έρθει πιο κοντά στη δικιά του τοπία, τέλος πάντων. Δηλαδή σε αυτά που έχει πάλι αυτός που έχει φτιάξει αυτός ως κοσμοθεωρία. Mm-hmm. Το οποίο εντάξει. Τη φάση μας εννοεί. Όχι η κοσμοθεωρία. Σε ένα κόσμο μόνο με λευκούς ή κάτι τέτοιο. Θέλει κάποιος να συμπληρώσει κάτι. Είναι αυτό που είπε ο Ευαγγέλης, ότι πώς θα αλλάξει ο κόσμος αν δεν αλλάξει πρώτα εσύ ο ίδιος. Αλλά πρέπει να. Ναι. Κάτι να κάνεις. Ένα που κάνει με τον Ζήνη. Ένα που κάνει με τον Ζήνη, ας πούμε. Το πίνεις. Το ξεχάζεις. Και ξενιάζεις. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα έρθω σε ένα άλλο τραγούδι. Είμαι το δολοφόνι με στολή. Ωραία. Μάλλον το περιμένατε ότι θα αναφερθώ σε αυτό. Και λέει σε κάποια φάση. Και μην βιαστείς να πεις πως υπάρχουν και καλοί. Υπάρχουν καλοί ή δεν υπάρχουν, ή όντως πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν. Έλα Γιώργο, πάνε για τα πάντα. Όχι, ο Γιώργο λέει απευθύνεται, για πες Γιώργο. Υπάρχουν χαζοί, δεν υπάρχουν καλοί. Οκ, εντάξει. Η απάντηση έχει δοθεί. Θυμάμαι σε κάποιο live, σε κάποια πρόβα, ενώ όπως το έχει γράψει ο Γιάννης, ο στίχος πηγαίνει και μη βιαστείς να πεις πως υπάρχουν και καλοί, και μετά μπαίνει ο επόμενος στίχος, μου άφησε ένα κενό όσο χρειαζόταν για να δώσει την απάντηση. Και η απάντηση είναι δεν υπάρχουν, ρε. Οπότε, σίγουρα αυτοί που ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο είχαν και άλλες επιλογές, αλλά πήραμε την εύκολη λύση, όπως εξήγηκε και το τραγούδι, την όποια λύση θεώρησαν αυτοί στο κεφάλι τους, να κάνουν αυτό το επάγγελμα. Οπότε κατ' εμέ και μάλλον και κατά τον στίχο. Πραγματικά, να πας, παιδί μου, σε έναν δρόμο, ας πούμε, και είναι 5-6 αστυνομικοί ή ματατζίδες, 10 άτομα σου λέω, και τους ρωτήσεις έναν, τον καθένα, από πού είσαι, δεν νομίζω να βρεις κάποιον σου που έρχεται από την Αθήνα. Είναι από κάποιο χωριό, τον οποίο τον ανάγκασε, βασικά τους ανάγκασε όλους, το κράτος, να γίνουν αστυνομικοί. Να μπουν στο δημόσιο για να φερούν ποιους αυτούς που τους καταντήσανε να καταλήξουν τα χωριά τους, ας πούμε, και το βιώσεις τους. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι είχαν στο νου τους, παιδί μου, ότι θα γίνω αστυνομικός. Πιστεύω ότι από ανάγκη γίνανε. Δεν μπορεί να έχεις όνειρο ζωής, δηλαδή δεν το χωράει η λογική μου. Δεν γίνεται δηλαδή να λες την εφαγή. Δηλαδή όσο και αν σου δίνουν σαν παιδάκια να παίζεις με G.I. Joe και στρατιωτάκια, και εμείς παίζαμε αυτά, οκ. Άσχετα να τα καίγαμε, αλλά. Δεν το χωράει η λογική μου ότι έχεις αυτό σαν. Οπότε ένα κράτος που σε αναγκάζει να καταλήψει το χωριό σου και τα εδάφη σου. Καταντάζει να το προστατεύει στο κράτος που σε έκανε, ας πούμε, ναι, και τους αστυνομικούς. Και να φρουρείς αυτούς. Στάθεις φίλες. Νομίζω δεν υπάρχουν, όπως και τα παιδιά, καλοί. Ίσως υπάρχουν κάποιοι πιο αγαθοί που πήγαιναν στην Ελλάδα. Αγαθοί. Χαζοί, πάντα τέλος πάντων. Πέρας πάντων, ναι. Αυτό. Μπορεί όντως να μην καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που κάνουν πραγματικά, αλλά αυτό που κάνουν στην ουσία συμβάλλει σε αυτό το πράγμα το οποίο δυστυχώς είναι αυτό το οποίο εμείς είμαστε ενάντια στην κοινωνία με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί. Άρα, αν πάμε πιο σφαιρικά και πιο ολοκληρωτικά, τουλάχιστον σαν σύνολο, ο σκοπός και το έργο το οποίο κάνουν, ναι, σίγουρα δεν είναι καλό. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας αν το βλέπει ή δεν το βλέπει, αν δεν το βλέπει βασικά, μάλλον είναι πιο αγαθός, να το πω έτσι. Από το ο μπάτσο εννοείται. Ναι, είναι πιο καθό και καταλαβαίνετε αυτό που κάνει τέλο πάντων. Αυτό το κακό που κάνει. Με τον τρόπο που το κάνει. Ναι, υπάρχει περίπτωση κάποιο να το καταλαβαίνει κιόλα. Δηλαδή.
Είναι αυτό. Σίγουρα υπάρχουν και υποστηρικτές, ας πούμε, και ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής. Σίγουρα. Τότε είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι δεδομένο, ας πούμε. Χρειάζεται να το συζητήσουμε. Αλλά γενικά η πλειοψηφία των σωμάτων ασφαλείας. Ναι. Τι είναι αυτό που έχει. Εσύ τι λέτε, Βαγγέλη. Συμφωνώ με τα παιδιά. Αφήνω ένα. Εντάξει, σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι υπάρχουν και καλοί. Απλά πιστεύω πως υπάρχουν απλά και κάποιοι που μπορεί να χρησιμοποιήσουν κάτι όπως σε κάθε σώμα ασφαλείας προς όφελός τους με τους δικούς τους όρους. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ήξερε από την πρώτη στιγμή ότι θα μπει γραφιάς, δεν ξέρω και εγώ τι, να βγάζει διαβατήρια ή whatever. Καταλαβαίνεις τον από μια θέση γραφείου η οποία θα του είχε σταθερό μισθό. Δεν μπορώ να το βάλω στο ίδιο καζάνι με κάποιον άλλον. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τελείως άκερος με αυτό. Δεν έχει καμία επαφή, καμία, δεν είναι από αυτούς που λέμε ότι ανυπομονώ να μεθύσω την εξουσία του όπλου ή δεν ξέρω και εγώ τι, να εκμεταλλευτώ τη θέση μου. Αλλά δεν θεωρώ ότι κάποιος παίρνει πραγματικά συγχωροχάρτη από αυτό. Απλά μερικοί δεν ξεκίνησαν τουλάχιστον με το ότι πάμε να γαμίσουμε κόσμο. Γιατί δεν έχω, δυστυχώς λόγω δουλειάς, επειδή αναγκαστικά συναναστρεφόμουν με πολύ κόσμο εξωτερικός, ενώ έχω κάνει δουλειές που όλο το 8ωρό μου ήταν απλά να βλέπω κόσμο, να ακούω την καθημερινότητά τους. Έχω ακούσει από απόψεις όπως θέλω να γίνω αστυνομικός για να κουβαλάω νόμιμα όπλο. Θέλω να γίνω αστυνομικός για να μην με γαμάνει η αστυνομική. Αυτοπροστασία. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Είναι μερικά πράγματα που πραγματικά πιστεύω δεν θα ακούσω ποτέ και όμως τα έχω ακούσει. Οπότε. Δημοσίου πάλι μερικά τέτοια. Ευκολία. Τώρα, αν του πάνε υπό τη γραμμή. Θα φάνε το στεπέκι που λέει. Άρα, αυτό που είπε ο Βαγγέλης είναι ότι για να μην με γαμάνε εμένα, θέλω να γαμάω του άλλου. Άρα, είναι την πλευρά αυτό που. Ναι, δηλαδή μπορεί, ρε παιδί μου, έτσι όπως είναι τα δεδομένα πλέον, ξέρεις, μπορεί κάποιος μόνο και μόνο για να μπορεί να σου πει ότι είμαι πιο ισχυρός στον δρόμο, δεν μπορείς να μου κάνεις κάτι, θα πάω εκεί. Okay. Γιώργο, κάτι θέλεις να μου πεις, νομίζω. Όχι. Κάτι πριν. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στις τελευταίες ερωτήσεις. Η μία είναι αν έχετε κάποιο live που σκέφτεστε να κάνετε. Θα γίνει κάτι. Στα Σκαριά δεν είναι ακόμα κάτι, ούτε υπάρχει κάποια πρόταση. Τις καινούργιες συνθέσεις δουλεύουμε. Με αργούς ρυθμούς. Αργά. Ωραία. Άρα μου απάντησες και την τελευταία ερώτηση που θα κάνω. Αν ετοιμάσετε κάτι, ας πούμε, συνθετικά, στοιχουργικά κτλ. Ναι, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Ωραία. Στο οποίο συμμετέχετε όλοι τώρα ως μπάντα. Δηλαδή, θα μπορεί να βάζει ο καθένα στο στοιχείο του, ας πούμε, κάπως. Να είμαι ειλικρινής, πιο πολύ εδώ με τον Γιώργο είμαστε οι πιο ενεργοί. Τα παιδιά ξέρω εγώ μας είναι τυφλή εμπιστοσύνη. Ο Βαγγέλης είχε... Δεν μπορεί να είναι μόνο. Θα μπορούσε. Εντάξει, όχι απλά το λέω για την άποψη ότι... Εντάξει, δεν είναι ότι είχαμε κάποιες βλέψεις να παρουσιάζουμε όλη μουσική ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ο συνθέτης είναι ο Γιάννης. Οπότε εμείς στην ουσία θα πάρουμε κάτι που έχει συνθέσει ο Γιάννης, θα το δουλέψουμε και όσο αλλάξει, θα αλλάξει από τη συμπεριφορά του κάθε παίκτη. Ή μπορεί να αλλάξει κάτι στο στούντιο επειδή μπορεί να πέσει κάποια ιδέα, αλλά δραστικές αλλαγές δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα και δεν ξέρω αν θα γίνουν, να σου πω την αλήθεια. Γιατί μας καλύπτει και πάρα πολύ το όραμα του Γιάννη. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο κουμπαρσιλίκι στην πάντα, ότι εντάξει αυτός είναι ο συνθέτης και εμείς τα παίζουμε. Είναι ότι μας καλύπτει πραγματικά. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική αλλαγή γιατί δεν υπήρχε λόγος να γίνει. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εμείς ευχαριστούμε, Γιάννη. Θα τα πούμε και πάλι μαζί. Κάποιος πρέπει να τα ξαναπούμε. Εντάξει, να ευχαριστήσω και το Ignite Studio που μας φιλοξένησε. Και το φίλο και σύντροφο Χάρη που. Δεν το είπα στην αρχή, φίλε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Και εμείς.